Της κακομοίρας. Άκουσε τη δουλειά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φέρνεις την προστόπης περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Ραπτό.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, 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 πα. Like, like. Πα, 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 πα. Γιτάρ, γιτάρ, γιτάρ. Παρακαλώ. Κλειδαράζει και είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς. Κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβούμε τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνω με ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά, γινόμαστε όλοι μια παρέα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Μετρόπολη 95,5 των FM, παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5, της κακομοίρας πρόκειται να γίνει. Ο κύριος Εμίλιος Γαβριλίδης απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, ο Θανάσης Καραμπάκος στο production, η Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Γρηγόρης Κόκκινος και ο Κωστής Ραπτόπουλος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας. Τώρα που δεν υπάρχει απόσυρση αυτοκινήτου, παίρνετε μπροστά σας την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, τηλεφωνείτε στο 18 133, και αφού έχουν τόσο μεγάλη πείρα στο χώρο θα σας δώσω την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Οπότε για οριστική διαγραφή 18 133, στους αδερφούς Κωνσταντινίδη. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.340, Μετρόπολης 95,5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, οι φίλοι από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό.
Και μαζί μας η Εσκιάδης Μπαλοδήμος, Hyundai Εσκιάδης Μπαλοδήμος, Kia Εσκιάδης Μπαλοδήμος, με το καλύτερο σέρβις της αγοράς. Και όταν λέμε σέρβις, δεν μιλάμε μόνο για το σέρβις και τα σέρβις του αυτοκίνητου που χρειάζεται να κάνετε. Μιλάμε για όλο το πακέτο, για τις πωλήσεις, για τα ετοιμοβαράδοτα αυτοκίνητα, για τα test drive αυτοκίνητα και για τις καλύτερες τιμές της αγοράς, τις οποίες μπορείτε να βρείτε στο 2310-596-596 ή στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο. Ξεκινάει μεγάλος διαγωνισμός στο Μετρόπολης 95,5 σε συνεργασία με την Volton. Δωρεάν ρεύμα για έναν ολόκληρο χρόνο. Πολύ καλά ακούσατε, για έναν ολόκληρο χρόνο. 45 κληρώσεις, δηλαδή 45 τυχεροί ακροατές, θα έχουν δωρεάν ρεύμα για ένα χρόνο. Μπείτε τώρα στο metrosport.gr ή στη σελίδα του Μετρόπολης στο Facebook, συμπληρώστε τα στοιχεία σου που θα βρεις την ειδική φόρμουλα. Πάρε μέρος στις κληρώσεις και κέρδισε δωρεάν ρεύμα για έναν ολόκληρο χρόνο. Καθημερινά, τρεις τυχεροί νικητές για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες. Οι κληρώσεις αρχίζουν τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου, αλλά οι συμμετοχές μόλις ξεκίνησαν. Μην ξεχνάς και μόνο η συμμετοχή σου κερδίζει δώρο για όλους. Ένας μήνας ηλεκτρικής ενέργειας, Powered by Volton, ρεύμα εμπιστοσύνης. Είναι μεσημέρι και αν πεινάς, deliveras.gr, θα το βρείτε με πάνω από 2.500 προσφορές, οι οποίες υπάρχουν για όλους εσάς. Αν δεν έχετε το σχετικό application, κατεβάστε το είτε στο κινητό είτε στο tablet. Και μιας και είναι μεσημέρι και πολύ μπορεί να πεινάτε, Λουκάνικα Τζουμαγιάς, όπου τα καλύτερα υπάρχουν στο κατάστημα του Παναγιωτάκη Βασιλέως Γεωργίου 12. Λουκάνικα παραδοσιακά από ντόπια κρέατα, χωρίς γλουτένη και συντηρητικά. Το φυσικό πρόβιο έντερο τα κάνει ελαφριά και απολαυστικά στη σχάρα, το τηγάνι στο γκριλ. Για εκλεκτά λοιπόν μυρωδάτα και γνήσια λουκάνικα Τζουμαγιάς, αν δεν τα γνωρίζετε, σας συστήνουμε ανεπιφύλακτα μόνο στο Παναγιωτάκη. Λουκάνικα Τζουμαγιάς Παναγιωτάκης, Βασιλέως Γεωργίου 12, απέναντι από τη στάση Ευζώνων. Λοιπόν, απ' όλα είχε ο Μπαχτσές αυτό το Σαββατοκύριακο. Όρεξη να έχει κανείς για σχολιασμό, για πράγματα τα οποία γίνανε εντός αγωνιστικών χώρων, εκτός αγωνιστικών χώρων, για αποτελέσματα τα οποία προκάλεσαν πολύ μεγάλη εντύπωση και για τη βαθμολογία να είναι τόσο ρευστή που σήμερα ο Πανιώνιος, αν, λέμε αν, μπορέσει και κερδίσει μέσα στη Λαμία, μπορεί να βρεθεί στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα μετά από 6 αγωνιστικές. Το αν θα το καταφέρει θα το δούμε το βράδυ, δεν το πιστεύω, να σας πω την αμαρτία μου, γιατί πολύ απλά η Ελλάδα μπορεί να είναι η χώρα των θαυμάτων, αλλά των θαυμάτων όπου τα υπολογίζουν διαφορετικά τα πράγματα κάποιοι και τα φαντάζονται και στο τέλος πάλι τα ίδια είναι. Είχαμε τον ΠΑΟΚ να μην μπορεί να κερδίσει τη Λάρισα. Τι ήθελα και το ρώτησα τον εξωγήινο. Ρε εσύ εξωγήινε, 6 παιχνίδια εκτός έδρας έχει δώσει. Δεν έχει κερδίσει ακόμα και το δίνεις διπλό από ημίχρονο. 1-1 και να η γκρίνια. Δεν κάνει αυτός, δεν κάνει εκείνος, δεν κάνει ο προπονητής, δεν κάνει ο πρόεδρος, δεν κάνουν οι μεταγραφές. Πριν πείτε οτιδήποτε, συνεχίζω να έχω την άποψη ότι χειρότερα δεν μπορεί να παίξει ο ΠΑΟΚ. Καλύτερα μπορεί. Όταν λοιπόν με τις χειρότερες δυνατές εμφανίσεις είναι τόσο κοντά στην κορυφή, μπορεί να ελπίζει. Είχαμε έναν Ολυμπιακό ο οποίος μετά τον άθλο στο Τωρίνο που έχασε μόνο με 2-0, έχασε 0-1 από τον Ατρόμητο και ας φωνάζουνε, δηλαδή ειλικρινά γελάει όλος ο κόσμος όταν φωνάζουν για τη διαιτησία, όλοι όταν φωνάζουνε για τη διαιτησία και ειδικαιτέρως αυτοί που είναι οι πλέον ευνοημένοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μαγιά του Ατρομήτου, ο οποίος είχε μέσα ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν κάναν για τον ΠΑΟΚ. Βλέπε Χατζή Ισαΐας, βλέπε Ουάρντα, βλέπε χίλια δυο. Και τέλος είχαμε το αναμενόμενο, σε εισαγωγικά αναμενόμενο,
την ήττα της ΑΕΚ από τον Αστέρα Τρυπόλεως. Πολλοί φίλοι αεξίδες δεν υιοθετούσανε ή δεν θέλανε να ακούσουνε τη γνώμη που είχαμε μαζί με τον Κωστή, γιατί θα πρέπει να τα λέμε όλα όπως είναι. Δεν ήταν ούτε μόνο δική μου γνώμη, ούτε μόνο του Κωστή. Είχαμε ακριβώς την ίδια γνώμη και ήταν πολλοί οι φίλοι της ΑΕΚ οι οποίοι διαμαρτυρόταν. Γιατί ρε παιδιά τα λέτε αυτά? Γιατί πολύ απλά, όσο και να θέλεις να έχεις υψηλούς αγωνιστικούς ρυθμούς, δεν γίνεται. Πρώτον, γιατί είμαστε στην Ελλάδα. Δεύτερον, γιατί καμιά φορά ο ουδέτερος σε εισαγωγικά έχει καλύτερο οπτικό πρίσμα και τα βλέπει τα πράγματα και στα λέει όπως είναι. Και τρίτον, γιατί δεν γίνεται να κερδίζει συνέχεια. Σε έπαιξε πολύ έξυπνα και πολύ πονηρά ο Παντελίδης. Περίμενε να σε λιώσει από την κούραση, να βγει φυσιολογικά στο παιχνίδι. Ευτύχησε να προηγηθεί στο ξεκίνημα του δευτέρου μηχρόνου. Πέτυχε το δεύτερο με το Μανιά. Αντίο ζωή. Αυτό δεν σημαίνει ξαφνικά ότι η ΑΕΚ από σούπερ έγινε ομαδούλα. Ούτε σημαίνει κάτι άλλο. Απλά σημαίνει ότι ανθρώπινα, αυτό που δεν θέλουν να καταλάβουν κάποιοι, υπάρχουν πράγματα τα οποία θέλοντας και μη θα συμβούν, και η ήττα και η ισοπαλία είναι μέσα στο πρόγραμμα. Το δράμα είναι για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι το Σάββατο βρίζανε αγανακτισμένοι, τα είχανε με όλους και με όλα, και μετά τα αποτελέσματα των ανταγωνιστών τους Ολυμπιακού και ΑΕΚ δεν ξέραν τι να σκεφτούν και τι να πούνε. Προκάλεσε ανάμεικτα αισθήματα, δηλαδή εκεί που ήταν σκασμένοι, γιατί το Σάββατο λες αυτός ο οποίος είναι ΠΑΟΚ, ρε φίλε, αφού δεν κέρδισα και τη Λάρισα, ποιο πρωτάθλημα και ποιο κύπελο και τι ιστορίες για αγρίους μου λένε τώρα οι κάθε απίθανοι. Και έρχεται η Κυριακή, βλέπεις έναν Ολυμπιακό ανήμπορο να αντιδράσει στον κόλ του Κυβρακίδη του Ατρομήτου, βλέπεις μια ΑΕΚ η οποία κατέρευσε φυσιολογικά και έχασε από τον Αστέρα Τρυπόλεως, και εκεί που ήσουν έτοιμος να πεις δεν μπορώ, ελπίζεις. Αλλά συνεχίζω και ρωτάω και θα συνεχίζω να ρωτάω, γιατί πολύ απλά αυτό βγαίνει μέσα στο γήπεδο. Πότε θα έρθει αυτή η περιβόητη βελτίωση και μέχρι πότε θα κάνει υπομονή ο ΠΑΟΞΙΣ? Μέχρι πότε γενικότερα οι φίλαθλοι, πόσο μάλλον περισσότερα οι οπαδοί της συγκεκριμένης ομάδας, πότε θα περιμένουν να δούνε καλό ποδόσφαιρο να κερδίζει και τους υποδεέστερους αντιπάλους όπως είναι ο Λεβαδιακός, ο Απόλλων Σμύρνης, η Λάρισα? Και θέλω να μου πεις, Κωστή μου, αν δεν κερδίζει αυτούς, πώς μπορεί να ελπίζει να πάρει πρωτάθλημα? Ας αγοράσει 5-6 παιχνίδια και ας το πάρει. Ναι, πολύ κοινικό αυτό που λες. Τι πολύ κοινικό? Εντάξει. Για να πάρεις πρωτάθλημα πρέπει να αγοράσεις παιχνίδια, να έχεις διαιτητές, ακόμα και μέτρια ομάδα να έχεις, να το πάρεις. Α, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι η λιγότερο χειρότερη ομάδα από τους τρεις. Η λιγότερο κακή ομάδα από τους τρεις. Άρα θα πάρει το πρωτάθλημα. Δεν χάνεται αυτό το πρωτάθλημα για τον ΠΑΟΚ, όσο και αν. Αν το χάσει, θα είναι μαλάκας. Τώρα γιατί ξεκινάς? Τι να ξεκινώ? Άμα χάσει αυτό το πρωτάθλημα, ή loser είναι, χωριά της είναι, λακαμάς είναι, ή τρυπήθηκε. Δεν νομίζω ότι μπορεί να τρυπηθεί. Μια φορά ο ΠΑΟΚ τρυπήθηκε από τον Ολυμπιακό επί Σαββίδη εποχή, με Άγγελο Αναστασιάδη. Έκανε μούχτι όλος ο κόσμος το τρύπημα, ότι ο ΠΑΟΚ ήταν τρύπιος εκείνη τη σεζόν. Με πρώτο τον Άγγελο Αναστασιάδη. Γιατί με πρώτο τον Άγγελο Αναστασιάδη? Γιατί θα μιλήσει μια φορά? Γιατί αυτό είπε με τρύπησαν. Τι με πρώτο τον Άγγελο Αναστασιάδη? Να έλεγε ότι ο Τζαβέλας μου κάνει ανωκάτω από αποδυτήρια. Τι να έλεγε? Να έλεγε αυτό που έκανε ο ίδιος. Εσύ τι λες, να μην το είπε? Να... Αλλά ο μπαμπά. Να βγει και να πει ότι ναι, το είπε και δεν έγινε τίποτα. Έλα ρε κόκκινε, δεν να το είπε. Και να πιάσει τώρα όλα. Δεν χρειάζεται να κάνει ντελάλι να πούμε για όλα τα θέματα. Το είπε, με τρύπησαν. Δεν το είπε. Πώς δεν το είπε? Το λες όταν γίνεται. Όχι μετά. Α, όχι μετά. Όχι μετά. Μετά ναι, είναι αργά. Μετά είναι εκείνη αργά. Την ώρα. Δηλαδή δεν μπόρεσε ο Άγγελος που είναι γέννημα θέμα του ΠΑΟΚ και μπόρεσε ο Ίβιτς. Παναθηναϊκός είναι ο Άγγελος. Ό,τι και να είναι. Και μπόρεσε ο Ίβιτς και πέρασε του Ίβιτς. Ναι, πέρασε. Πλάκα μου κάνει. Ναι, φίλε. Και θέλω να το δεχτώ αυτό. Δέξου το. Δεν το δέχομαι. Μην το δέχεσαι. Και δεν πιστεύω ότι είμαι ο μόνος που δεν το δέχεται. Μην το δέχεσαι. Και δεν λέω ότι είναι καλός ο Άγγελος, κακός ο Άγγελος. Λέω. Ναι. Έγινε το τρύπημα τότε και ναι, δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί ο ίδιος
και θέλω να το δεχτώ. Όχι, ρε φίλε. Δεν το δέχομαι. Δεν το δέχεσαι. Δηλαδή, όταν λέει ο Άγγελο στην οικογένεια με τρύπησε ο Τζαβέλα και η οικογένεια βγάζει MVP τον Τζαβέλα. Να το πει εκείνη την ώρα. Άσε, ρε κόκκινε, το πε τον ίδιο. Όχι. Τι όχι. Είδες ότι. Η ναυγιά το κάνει τελάλι. Έπρεπε να πάει να πιάσει. Τι έπρεπε να πάει να πιάσει. Δημοσιογράφου. Του πάντε. Και να πει. Εγώ. Δημοσιογράφοι θα πούνε ότι πει διοίκηση. Ποιοι δημοσιογράφοι. Δεν το ξέρει. Όλοι οι δημοσιογράφοι όλων των ομάδων στην Ελλάδα είναι ότι πει διοίκηση. Και εσύ λε, είσαι δηλαδή ο άνθρωπο ο οποίο λέει την αλήθεια και οι υπόλοιποι λένε ότι λέει. Οι δημοσιογράφοι λένε ότι βγάζει προ τα έξω η διοίκηση. Έβγαλε η διοίκηση του ΠΑΟΚ ότι ο ΠΑΟΚ μπαίνει 15 εκατομμύρια ευρώ μέσα. Το δεχτήκαν όλοι. Αυτό ρε φίλε δεν μπορεί να ελεγχθεί. Τι δεν μπορεί να ελεγχθεί. Δεν μπορεί να ελεγχθεί. Τι λέει, μπορεί να ελεγχθεί. Πώς δεν μπορεί να ελεγχθεί. Δεν μπορεί να ελεγχθεί. Άμα δεν μπορεί να ελεγχθεί, να πιέσει κάτι. Βγήκε. Το ξέρουμε. Βγήκε. Τι Άρης ΠΑΟΚ μπορεί να για το μπάσκετ. Σιγά το άθλημα τώρα μπάσκετ. Άρης ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ και εκεί θα πλακώσουν το Λάσκαρ. Θα τελειώσει. Λέει για άλλα θέματα. Ναι. Εσύ είναι. Δηλαδή λες ότι ο λιγότερο κακός παίρνει πρωτάθλημα. Ναι, αφού δεν είναι και καλή. Λες ο λιγότερο κακός είναι ο ΠΑΟΚ. Έτσι λέω εγώ. Δηλαδή και τι έδειξε ο ΠΑΟΚ για να κερδίσει. Δηλαδή βγαίνει κάποιος τώρα ο οποίος ναι. Θέλει να είναι ειλικρινής και αντικειμενικός. Ειλικρινέστατος. Και σου λέω. Ναι. Η Λάρισα έφαγε 4. Ναι, τον Πανιόνι. Από τον Πανιόνι. Ναι. Από την ΑΕΚ πόσα έφαγε. Δεν θυμάμαι. 3. Ή 3 ή 4. 3 ή 4. Από τον Ολυμπιακό 4. 4. Και ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να την κερδίσει και μου λες θα πάρει πρωτάθλημα. Θα πάρει, γιατί δεν με το πάρει. Όχι, ρε φίλε. Πήγε ο 4 από τον Ολυμπιακό πρωτοαγωνιστική. 4-1. Αυτό δεν είναι μέτρο τώρα να ξέρει. Φάγα 4 ή φάγα 4. Ότι... Άρα εγώ επειδή δεν κέρδισα είμαι ο χειρότερο. 4 από την ΑΕΚ. 4 από τον Πανιόνιο. Ρε, μην και τα... ο ΠΑΟΚ δεν κάνει. Ρε, μην τα διαβάζει αυτά, ρε. Μην τα πιάνει αυτά. Δεν παίζουν ρόλο. Δεν παίζει ρόλο αυτό τώρα. Okay. Μπορώ εγώ να κερδίσω σε ένα στο box. Εσύ και ένα, να έρθει ένα άλλο να τον κερδίσει εσύ στο box και μετά εγώ να χάσω από τον άλλο. Τι σχέση έχει αυτό. Δεν έχει σχέση. Κέρδισα και άρα επειδή και αυτό. Μαθηματικά δεν είναι μπάλα. Δεν είπα ότι είναι μαθηματικά. Αλλά και εσύ και εγώ λέμε ότι η αυτή η Λάρισα. Έχει τι αυτή η Λάρισα. Πήγε η ΑΕΚ, πήγε η ΑΕΚ με την Αύστρια και φούλαρε να πούμε 100%. Ανέβασε 70 μέτρα τα center back τη. Και την πάτησε. Διελήθηκε τα λοιπά. Έβαλε το μάνταλο χαμάλι έξω αριστερά να πιάνει τον back. Τα έδωσε όλα και το πλήρωσε. Τα δεχτώ. Και πάει και βάζει μέσα στη. Μισό! Και μαγιά σου μέσα το εκεί. Προέβλεψε άσο. Τι μαγιά εγώ μου, το περίμενα να μηδένω σε ένα γκολ. Τι μηδένω σε ένα γκολ περίμενε εσύ. Βάζει τον μπακασέτα έξω δεξιά. Ναι. Αντί να βάλει το λιβάδια. Προσπαθεί να κάνει rotation. Τι rotation. Προσπαθεί. Το rotation θα το κάνει στο στόχο τον οποίο δεν γουστάρει. Ο στόχο λοιπόν. Όταν θέτουμε τέτοια ερωτήματα κάποιοι ενοχλούνται. Να μην ενοχλούνται. Να φάνε τώρα τον Μπουλκουμέ δύο γκολ οι Καστοριανοί και οι υπόλοιποι και να το καθίσουν το έργο αλλιώτικα. Ωραία. Πάμε. Ναι. Επιμένω ναι. Όμως ναι. Ότι η εικόνα που βγάζει απέναντι στη Λάρισα ναι. Είναι κάκιστη. Okay. Κάκιστη. Okay. Δεν είναι εικόνα ομάδας που είναι ανώτερη. Γιατί είναι εικόνα του Ολυμπιακού ομάδος από την αρχή του πρωταθλήματος. Έπαιξε με έναν εξαιρετικό ατρόμητο. Έπαιξε με έναν εξαιρετικό ατρόμητο. Σιγά τον ατρόμητο, ρε. Τι ατρόμητο. Σιγά τον ατρόμητο. Σιγά τον ατρόμητο. Με τον Νουάρντα, τον ναι. Χατζή Ισαΐα. Αυτούς που πέταξε ο ΠΑΟΚ στα σκουπίδια. Τι... Δανική είναι. Βρε, στα σκουπίδια του πέταξε. Ο ένα έκανε με τα αμορά προπόνηση ο Χατζησαία. Τον Νουάρντα τον βγάλανε ανώμαλο. Έτσι. Ποιο άλλο παίζει εκεί. Ο Γιαννούλη το βγάλανε τέταρτο αριστερό μπακ στον ΠΑΟΚ. Αυτό δεν είναι ο Γιαννούλη. Ναι. Τα τρίτα του ΠΑΟΚ κερδίσαν τον Ολυμπιακό. Είναι καλύτερο ο Λεόβατ από τον Γιαννούλη. Δηλαδή. Ρε κόκκινε, άλλο είναι το έτσι, θέμα. Είναι καλύτερο. Ρε όχι, ρε κόκκινε, αλλά ούτε και ο Γιαννούλη είναι τίποτα το ίδιο. Είναι καλύτερο ο Κρέσπο από τον Χατζησαία. Τι είναι, φυσικά. Είναι καλύτερο ο Κρέσπο. Για το δημο... για... Εγώ λέω δεν ναι. Είναι. Έτσι είναι, λέω. Είναι καλύτερο. Ποιος να πω τώρα. Ο Βιερίνια από τον Νουάρντα. Όχι, δεν είναι καλύτερος. Φυσικά. Ο φίλος ο Βιερίνια που τον γλύφεται όλη μέρα. Και στη Λάρισα κρύφτηκε. Ο Νουάρντα είναι... μπορεί να γίνει πολύ μεγάλος παίκτης. Ναι, ο άλλος είναι γνωσμένης αξίας και μπορεί να. Ο άλλος της εγνωσμένης αξίας μαζί, ναι, μαζί με το Μακ και τον Μπρίγιοβιτς είναι για ένα πυργό καροτσάκι να κουβαλάνε εκεί πέρα το αμαξίδιο. Ο άλλος, ο Μακ, ο Βιερίνια και ο Σέντερφορ. Και κάνανε και ανανέωση τον Κουλούρη. Ναι. Ο οποίος ο Κουλούρης πρέπει να ανάψει το Αγίου Πολ. Μια. Το Αγίου Πολ. Πότε είναι το Αγίου Πολ. Κουτσολιάκος. Άμα δεν είχε μάνατζερ τον Κουτσολιάκο. 29 Ιουνίου. Ναι, 29 Ιουνίου. Θα έπεσε στον Απόλλων Αθηνών. Ο Κουλούρης και θα έπαιρνε 30.000 το χρόνο. Να πει ευχαριστώ το Θεό που βρέθηκε ένα άνθρωπο. Έχει καλό μάνατζερ. Όχι καλό μάνατζερ. Γιατί center for. Οι επιλογές, δραφείλε, είτε ναι. Τις καρπώνες είτε τις καθυστερούν. Δεν ξέρω, εγώ βλέπω στην μπάλα μέσα την κοινή. Δεν με νοιάζει τι manager έχει ο ένας. Και εγώ αν είχα manager ο Κουτσοκαλιάκο, μπορεί να ήμουν και εσύ στο CNN να βοηθούσα με τον Larry King. Μπράβο. Δεν έχει σημασία. Δεν αυτό. Το κατηγορείς γι' αυτό. Δεν μαγιά το... του που τα μαγιά του. Αλλά μαγιά και. Αν είναι χαζός ο άλλος και του τα δίνει. Ναι. Σωστό. Μαγιά του... μαγιά του που είναι χαζός ο άλλος και του τα δίνει. Βέβαια. Ρε φίλε, αν μπορεί να το ψήσει τον άλλο και να το πάρει ένα σκασμό. Μαγιά του σου λέω. Εντάξει, δεν
αλλά μπορεί, δεν μπορώ να τον κρίνω. Δεν μπορώ να μην πω, χαζό το Σαφίδι, ποδοσφαιρικά χαζό, και το γιο του. Γιατί δίνει παραπάνω λεφτά σε κάποιον που πήρε το Βιερίνια και, και ανανέωσε τον Κουλούρη και αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ ξέρνεται. Για το Βιερίνια επιμένει. Ναι, ναι. Καλά κάνει. Και πετάξαν τον πίσε μα στα σκουπίδια για να βάλουν. Στάσου λίγο, ρε. Σταμάτα λίγο. Α το Βιερίνια, 1,5 χρόνο. Άσε με παραμυθάκια εσύ τώρα. Άσε με το παραμύθι. Τι είμαι εγώ, Αβανταδόρος του Βιερίνια, τι του κουβαλάει τι τσάντε. Ποια είσαι γνωσμένη αξία. Αν το δείξει, ναι. Δικαιολογεί τα τι λεφτά. Με νοιάζει εμένα. Αν δεν το δείξει. Δεν με νοιάζει, ρε κόκκινε, που είναι γνωσμένη αξία. Δεν με νοιάζει. Και ο Λιάγκα είναι γνωρισμένη αξία. Και αν το φέρω εγώ, α πούμε, στο Δίον TV, μπορεί να κάνει μισό τα 100. Τι από εγώ, ότι ο Λιάγκα ήταν γνωρισμένη αξία. Θα πάρω εγώ τη Βουγγιού, θα πάρω τη Μενεγά και αντιμάω. Της Ευρώπης είναι. Ρε, τι με νοιάζει. Υπολόγος Γερμανίας είναι. Δεν με νοιάζει, ρε, τι είναι. Η πορεία του ήταν ανωδική. Δεν ήρθε 35. Από πού είναι ανωδική η πορεία του. Σου πω. Τρία χρόνια δεξί μπακ έπαιζε. Ποια είναι η πορεία του ανωδική. Ήρθε ως τι. Ήρθε στον ΠΑΟΚ, ναι, ως επιλογή του Σάντος. Ως επιλογή του Σάντος. Ως ένα παιδί το οποίο μετά από τον σοβαρό τραυματισμό θεωρήσαν στην Πόρτο τότε ότι δεν μπορεί να παίξει. Μάλιστα. Τον πίστεψε ο Σάντος. Τότε. Τότε. Ναι. Δούλεψε πάνω του, προσέφερε πολλά. Πεχτάρα. Λοιπόν, και χάρη σε αυτή την προσφορά που είχε και την πεχτάρα, αγωνιστική εικόνα, ναι. Έφτασε να πάρει μεταγραφή στο εξωτερικό. Πού πήγε? Στη Βόλφσμπουργκ. Πάρα πολύ ωραία. Τέσσερα χρόνια. Τέσσερα χρόνια. Δεν έγινε 35, είναι 31. Αυτό λέω. Ρε κόκκινε. Μπορεί και να έχει 100% δίκιο. Ρε κόκκινε, φυσικά και έχω 100% δίκιο. Πετάξαν τον Πίσεσβαρ. Χωρίς τον Πίσεσβαρ, ναι, δεν κερδίζει τη Λάρισα ο ΠΑΟΚ. Βάλανε το Λελ Καντουρί εκεί. Εντάξει. Και τον Μπέλκα. Ο Πέλκα τον πετάξαν εξτρέμ. Δεν είναι εξτρέμ ο Πέλκα. Τον Πέλκα τον βάλει και διώξαν το χαρί. Στάσου ρε, περίμενε. Και διώξαν το Χαρίση για να πάρουν τον Μαουρίτσιο. Και εγώ σε ρωτάω, ο Χαρίση είναι καλύτερο για τον Μαουρίτσιο. Για ακονομάει ο Κουσαλιολιάκο στην πλάτη του Πάο και να σέρνε τον Πάο. Τώρα σε αυτό τι. Τι να πω. Και πήγε ο Ολυμπιακό να χάσει από τα δεύτερα του Πάο. Τι με λε. Και... Χατζη Ισαία, Γιανούλη Σουάρτα, τα δεύτερα του Πάο ήταν. Πέταξε και 4 στόπερ ο άλλος το 80 λεπτό. Ωραία, με 4 στόπερ. Με την ίδια λογική, ναι, δηλαδή. Τι. Σου λέει άλλο σκέψου πόσο χάλια είναι ο Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ έχουν το θέμα τους. Και ευτυχώς η ΑΕΚ είναι ηλίθια που πήγε και έπαιξε με την Αούστρια. Γιατί αν κέρδισε η ΑΕΚ χθες. Ήταν δύσκολο το έργο. Πολύ. Ήταν δύσκολο το έργο. Το ότι οι διαιτητές, μάλλον αυτό θα το ρωτήσω μετά. Α, το είναι μια ιστορία. Το ότι. Καναγκάλο πέκανε στον κόσμο. Όχι, την κάλο να κάνω. Πότε θα το κάνω το κάλο. Σάιντ έχει. Τι κάλο, πε μου τι να κάνω. Τι. Κάνε. Ό,τι. Άκουσα πολλά. Εσύ. Ναι. Ό,τι. Εσύ άκουσα. Ό,τι. Ναι. Λοιπόν, σε πολλούς δεν αρέσαν τα αποτελέσματα. Ποιους δεν αρέσαν. Σε πολλούς οπαδούς, φιλάθλους. Ό,τι ήταν στημένα από τους προέδρους. Πολύ περίεργα τους φαίνονται. Ναι, ναι. Μαγκιά των προέδρων, λέω εγώ. Ερώτηση. Αυτό. Ερώτηση. Ναι. Μόνο τα δικά μου αυτάκια συλλάβανε τέτοιες φωνές ή και τα δικά σου. Αρκετό κόσμο να λέει ότι. Δεν μου άρεσαν αυτά τα αποτελέσματα. Δεν γίναμε ξαφνικά Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία. Τα άκουσες και εσύ ή μόνο εγώ τα άκουσα? Δεν τα πιστεύω εγώ αυτά. Δεν είπα ότι τα πιστεύω και τα υιοθετώ. Ναι. Τα άκουσα. Τα άκουσα, αλλά δεν τα πιστεύω. Ναι. Θες κάποια στιγμή να δούμε σε τι ποσοστό ο κόσμος πιστεύει κάτι τέτοιο. Για να δούμε ή πόσο δηλητηριασμένος είναι ή πόσο φαντάζεται πράγματα. Τώρα στο καφενείο, άμα πάει ο άλλος, θα πει τα στήσαν οι πρόεδροι, να απονομίζουν. Ναι, καλά, εύκολα. Στο καφενείο αυτά θα ακούσουν. Το λογικό. Εντάξει. Το καφενείο και αυτός που κάνει στοίχημα, ναι, θέλει άλοθη. Θέλει άλλο. Ποιο είναι το άλλο, το στήσα. Το στήσα. Ναι, αυτό δεν θα μπω σε αυτή την περιπέτεια. Ναι. Άμα ξέρω εγώ για κανένα μάτι θυμένο. Δεν θέλω να θυμώσω όμως. Όχι. Δεν θέλω να θυμώσω. Ναι. Εγώ κρατάω στατιστικά. Ναι. Στατιστικά, όχι. Γιατί να θυμώσω, ρε κόκκι. Γαλάνια και τέτοια. Μπράβο, Γρηγόρη. Σου είπα, ο ΠΑΟΚ δεν έχει κερδίσει εκτός έδρας. Ναι. Αξίζει τον κόπο να ποντάρεις. 1-30 και 1-10 πέφτουν. Όχι, ρε κόκκι. Δι... Διπλό, ημίχρονο, διπλό τελικό. Ναι. 1-90. Ναι. 1-90. Ναι. Δεν φτάσανε 1-10. Εγώ το έδινα απλά διπλό, γιατί υπάρχει τεράστια διαφορά δυναμικότητα. Ναι. Και είδες δεν κέρδισε. Ναι. Και σου λέω, λοιπόν, είδες πόση σημασία έχουν καμιά φορά οι στατιστικές που λένε. Γιατί και η εικόνα της ομάδας δεν ήταν καλά. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ είχε κάνει 10 τελικές καλές φάσεις, δοκάρια και δεν έμπαινε, θα έλεγα όχι. Ήταν άλλη εικόνα. Την κίνια μου μέσα. Εγώ... Δεν έπαιξε κιόλας. Εγώ έκανα άλλο γκάλο. Λάθος είναι αυτό, όχι, που λέω. Όχι, όχι, δεν εγώ... έπαιξε. Εγώ έκανα άλλο γκάλο. Και ρώτησα τους παοξίδες 15 δευτερόλεπτα, τι ήταν αυτό το οποίο σας στεναχώρεσε περισσότερο. Σας έκανε, ας πούμε, να πείτε γαμώτο, είμαι πολύ στεναχωρεμένος. Ποιο? Ήταν το ισοπαλία του ΠΑΟΚ ή... Όχι. Τι? Ότι μπαίνει ένας γέρος 35 χρονών που είναι ο Περώνε. Και κάνει κούρσα, ρε φίλε, και τους περνάει. Κάνει μια κούρσα απέναντι στο Βαρέλα που χρέωσαν σε αυτόν τον μπούφο το Σαβίδι, 1 εκατομμύριο το Βαρέλα, αυτόν τον μπούφο το Σαβίδι.
και το περνά ασταματημένο στο 90 και σουτάρει, να κάνει, κάνει το 2-1. Και να πέσουν του ξηρεί όλοι κάτω. Αυτό το μπούφο το Σαββίδι. Και να σε βλέπω μετά εσένα, ναι, και να σε κάνω έτσι ένα μουσαμά για να πετάνε αυγά οι παοξίδες που έλεγες με τον καιρό Περόνε. Και ο Περόνε έχει περάσει το Βαρέλα σαν σταματημένο, όπως είπες. Λοιπόν, βάλτε χρώμα στη ζωή σας, βάλτε χρώμα σπίτι σας, βάψτε ό,τι θέλετε με τα καλύτερα χρώματα. Χρώματα με πολύ μεγάλη καλλιπτικότητα, αντοχή στο πλήσιμο όπως είναι τα Vitex. Και θα τα βρείτε στο νέο κατάστημα Κοσμάγουλου στον Εύωσμο, Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι, με τηλέφωνο το 2310-303-173. Πάμε σε διάλειμμα και επαναρχόμαστε αμέσως μετά. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Ο Οκτώβριος φέρνει δύο πράγματα. Βροχές και τα γενέθλια για τα 6 χρόνια των 7to7. Ετοιμαστείτε για βροχή από καφεδάκια και όχι μόνο. Μεγάλος διαγωνισμός με 60 τυχερούς που θα κερδίσουν από μία μηνιαία κάρτα καφέ και από ένα θερμός. Πώς? Κάντε like στην επίσημη σελίδα 7to7 και comment κάτω από το διαγωνισμό τι αγαπάτε περισσότερο σε εμάς. 6 χρόνια 7to7. 6 χρόνια παρέα μαζί σας. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι έχει κουβά? Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν κούτρα σου, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Πετκανίτσα! Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γαλαζόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεω σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Άντε ρε Μάκη, θα τελειώσουμε καμιά φορά με αυτό το μπάνιο. Σύριαλ έχει καταντήσει. Εμστά λέγα Θάνο μου, πάμε στο Φτίκα να γίνει το μπάνιο όπως το θέλεις και στην ώρα του. Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής από τις μεγαλύτερες ισπανικές και ιταλικές εταιρείες. Με δωρεάν τρισδιάστατο σχεδιασμό και δωρεάν μεταφορικά στην ώρα τους. Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Απόλλωνος 3739 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310-905-503. Και στο πλακάκι κόλλα. Όχι, άρπα κόλλα. Τι θα γίνει ρε μωρό μου, 10 μαγαζιά για καφέ περάσαμε και δεν σταμάτησες πουθενά. Αν ήταν να πιω ό,τι να είναι καφέ, έπινα και στη μάνα σου. Αφού ξέρεις ότι μόνο στα Φορόλ βρίσκω το σωστό καφέ. Καταστήματα Φορόλ. Με 29 σημεία, σίγουρα ένα είναι κοντά σας. Τώρα, 3 νέα καταστήματα σας περιμένουν στο Ρεόκαστρο, Θεσσαλονίκη 72, στην Ηλιούπολη, Μακρυγιάννη 64 και στην πλατεία Αντιγονιδών, Καραολί και Δημητρίου των Κυπρίων 33. Καταστήματα Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Ποιότητα φωτογράφησης και παρουσίασης. Συνέπεια έκδοσης. Προβολή. Στρατηγική. Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ 2018. Όλοι οι λόγοι για να βρίσκεσαι και εσύ στις σελίδες του. Για να γυρίσεις σελίδα στον τρόπο που προβάλλεις την επιχείρησή σου. Για να έχεις στα χέρια σου το απόλυτο μέσο παρουσίασης. Κατάλογος ελληνικού βιοτεχνικού επίπλου ΕΒΕ 2018. Επαγγελματία, διαφημίσου. Έγκαιρα, έγκυρα και πανελλαδικά. Η φωτογράφηση είναι σε εξέλιξη ως και τις 7 Οκτωβρίου. Επικοινωνήστε στο 2310-683-216. Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάλης. Τέρμα το Μεϊμάλης. Τώρα μεγάλωσα και έγινε Μεϊμάρης. Και ο Μεϊμάρης μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έφυγε άξον κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες Μεϊμάρης, GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Στυχικές Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Κυρίες και κύριοι,
Ικαλόε. Η γνήσια ελληνική αλόη τώρα και με εκχύλισμα μαστίχα σχίου. Που βοηθάει στο φούσκωμα, στις καούρες, στη δυσπεψία, στο έλκος και στη γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση. Ενώ σε συνδυασμό με την αλόη συμβάλλει ακόμη πιο δραστικά στην αποτοξίνωση, στη μείωση της χοληστερίνης, στη ρύθμιση του ζαχάρου, στην καταπολέμηση των πόνων στις αρθρώσεις. Αποκτήστε τα 2 λίτρα καλόε μόνο με 45 ευρώ και τα 2 λίτρα φράουλα ή λεμόνι ή μαστίχα χείου μόνο με 50 ευρώ. Μαζί μια κρέμα προσώπου ή μια αναλγητική κρέμα δώρο αξίας 20 ευρώ. 23-12-200-500. Τηλεφωνήστε τώρα. Πηγαίνω που λες τις προάλλες στη Γερμανία και τρώω ένα λουκάνικο, κάτσε καλά. Ρωτάω τι είναι αυτό, με λένε είναι Βιέννης. Κάπα για πάω Αυστρία. Του ζητάω λουκάνικο Βιέννης. Με λένε τη Βιέννης ρε φίλε. Αυτό είναι Φραγκφούρτης, α, τρελαθείς να πούμε. Το θέμα είναι ένα. Εμείς στη Θεσσαλονίκη τα λέμε Βίνερ και είναι Πασιάς. Και σε λέω, δεν παίζονται. Λουκάνικα Βίνερ Πασιάς. Αποκλειστικά για καλοφαγάδες. Μετρόπολης 95,5. Brilliant from Messi. Oh, what a goal that is. Μπες και εσύ στο παιχνίδι. Εδώ είμαστε και μαζί μας ο κλειδαράς Τέργιος Πετκανίτσας, Δελφόν 101 και Μάρκο Μπότσα Ριγωνία. Πάτε εκεί για να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Ή τηλεφωνείτε στο 85-27-27 αν έχετε πρόβλημα με και κλειδωθείτε έξω από το σπίτι, έχετε πρόβλημα με κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, όπου και αν πάει, όποιο πρόβλημα και αν παρουσιαστεί, ο κλειδαράς πάει εκεί και δίνει λύση στο πρόβλημά σας με ένα τηλεφώνημα στο 85-27-27. 9.55 και το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95.5 στο Facebook. Ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι από το εξωτερικό, ή όσο δεν έχετε μονάδα στο κινητό, διαβάζω μηνύματα και προχωράμε. Ραπ, γιατί δεν ήταν για το πέναλτι του αμυντικού που ο αμυντικός Τρίπολης τραβόταν στον Αραούχο στο 0-0. Γιατί δεν δίνει. Ποιος δεν δίνει. Εγώ δεν είδα κανένα. Σε ποιον να δώσει πέναλτι. Στον Αραούχο. Ακούστε κάτι. Οι διαιτητές είναι σαν τις πόρνες. Οι πόρνες πρέπει να έχουν τα βατζή. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σαφέστατος νταβατζής για τους διαιτητές. Συνήθως, οι πόρνες που είναι σε μια τέτοια κατάσταση πάνε με αυτόν που ήταν πριν. Εκεί νιώθουν ασφάλεια. Μέχρι να δοθεί εντολή, πού θα ανήκουν. Αυτό όσο συμβαίνει, θα έχουμε διαιτησίες εκατέρωθεν. Και από ό,τι φαίνεται, τα κόζια, η ΑΕΚ τα έχει καλύτερα. Όμως, υπάρχουν παράπονα και από τις δύο ομάδες. Και από την ΑΕΚ και από τον ΠΑΟ. Και από τον Ολυμπιακό. Η διαιτησία όμως, τα λάθη που γίνονται είναι ανθρώπινα. Δεν έχουν να κάνουν να βοηθήσω τη μια την άλλη ομάδα. Και αυτό φαίνεται στη γενική εικόνα του διαιτητού. Δηλαδή, ο διαιτητής δεν σπρώχνει η θελημένα κάποια ομάδα. Τώρα υπάρχουν φάσεις δύσκολες, υπάρχουν φάσεις οριακές. Χθες βλέπαμε την Bayern στο γερμανικό πρωτάθλημα δύο μάτς. Για δεύτερο παιχνίδι. Ναι. Το προηγείται με δύο γκολ και δέχεται δύο. Υπάρχει τηλεόραση με το διαιτητή. Και μετά από αλλαγή προπονητή. Βλέπουμε τη Juventus, πολλά προβλήματα στην άμυνα. Η οποία προηγείται και ισοφαρίζεται από την Γαλλία τα λάθη. Εμείς την είδαμε τη Juventus. Την άμυνά της, τα προβλήματα που δεν έχουν να κάνουν μόνο με την τετράδα στην άμυνα, παίζει με τρεις στόπερ. Το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός την έκανε 5-6 κλασικές αντεπιθέσεις, από την κακότητα ο Ολυμπιακός δεν τις τελείωσε, αλλά βρέθηκε εκεί το πρόβλημα, στο χώρο. Τρώει 2-4 που κέρδισε τις προάλλες, τρώει 2 γκολ, έχει τερματοφύλακα 40 χρονών γέρο. Έχει θέματα και η Γιουβέντους. Πάντως, αυτή τη χρονιά, οι πρωτοκαθεδρίες σε όλη την Ευρώπη φαίνεται ότι χάνονται. Η Τσέλσι δεν βλέπω να παίρνει το πρωτάθλημα. Πάει στο σωστό. Τσέλσι από τη στιγμή που έχασε το ντέρμπι. Τελείωσε. Καθάρισε. Καταρχήν δείχνει ο Γκουαρδιόλα πάρα πολύ βελτιωμένος σε σχέση με πέρσι. Αμυντικά. Ακριβώς, με πρόλαβες. Και βγαίνει και νικητής για κάποιες επιλογές του. Ο Κόντε έχασε από την κόντρα του με τον Διέγο Κώστα. Ναι. Και αυτό του κόστησε πολύ, για μένα αρκετά. Όπως και στο θέμα ότι η άμυνά του έχει κάποια θέματα τα οποία φαίνονται για όσους νιώθουν. Τώρα το αν έχουν οι μεγάλοι πρόβλημα
ή αν συμβαίνει κάτι άλλο θα φανεί. Ποιοι, τι είπες, δεν άκουσα. Αν έχουν μεγάλη πρόβλημα ή αν συμβαίνει κάτι άλλο θα φανεί. Δηλαδή η Ρεάλ που βλέπαμε δύο χρόνια να κάνει παπάδες. Πάει Ρεάλ. Πάει Μπάγερν. Δεν πάει. Πάει Γιουβέντους. Πάει Ολυμπιακός. Η Γιουβέντους δεν πάει. Η Γιουβέντους έγινε ένα. Δεν θα το πάρει ρε το Γιουβέντους και ούτε η Γιουβέντους θα το πάρει. Ποιο θα το πάρει. Ποιο έχει 7-7. Η Νάπολη. Η Νάπολη θα το πάρει. Δεν θα το πάρει η Νάπολη. Και ποιο θα το πάρει. Θα σε τρομάξω. Θα πάει η Ρώμα. Η Ίντερ. Όποιο και αν το πάρει. Η Ίντερ θα το πάρει. Δεν το παίρνει ο Γιουβέντους. Δεν με νοιάζει ποιο θα το πάρει. Μπορεί να μην το πάρει. Δεν το παίρνει ο Ολυμπιακός. Παίζει δυνατά. Δεν το παίρνει η Μπάγερν. Δεν το παίρνει η Τσέλσι που το πήρε πέρσι. Θα μου πεις εκεί κάθε χρόνο το παίρνει άλλο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εκεί υπάρχει ναι. κάτι συναρπαστικό. Ωραία. Άλλο πρωτάθλημα ποιο είναι. Εκεί το πιο συναρπαστικό ναι. από όλα τι, είναι τι. Ότι οι δύο ομάδες του Μάντσεστερ για την ώρα οδηγούν την κούρσα ναι. και δείχνουν ότι αυτές έχουν τον πρώτο λόγο για τον τίτλο. Τέλειες. Ή δηλαδή η Γκουαρδιόλα ή η Μουρίνιο. Ναι. Εντάξει. Στη Γαλλία πάει τρένο η Παρί. Ναι. Το πρόβλημα της Παρί ποιο είναι. Ποιο είναι. Η άμυνα. Ότι ποιο. Ο Έμερι ναι. δεν μπορεί να διαχειριστεί. Τους παικταράδες. Όχι τις παικταράδες. Το βεντετισμό που βγάζουν. Ναι. Δηλαδή, όταν ακούω εγώ να πλακώνει το καβάνι ναι. με τον Νεϊμάρ ναι. και δεν του έχει αρχίσει τα χαστούκια σε εισαγωγικά και του δύο. Πώς θα του αρχίσει τα χαστούκια. Εδώ δεν μπορεί να ρίξει τα χαστούκια τον Τζαβέλα. Εδώ δεν μπορεί να ρίξει χαστούκια τον Μπέλκα. Εδώ δεν μπορεί να ρίξει χαστούκια τον Στοχ. Πώς θα ρίξει τα χαστούκια. Πάνω πει ότι. Έτσι, ρε, θα ρίξει τα χαστούκια εσύ εύκολα. Ναι, ρε φίλε. Πώς θα τα ρίξει τα χαστούκια. Ο προπονητής. Δηλαδή, άμα σηκωθεί, α πούμε, στο κανάλι. Του Σαββίδη, ας πούμε, ο Βαγγελάτος με, ξέρω εγώ, με την άλλη τη ρόμπα, τον Φουρτιώτη. Έτσι. Πώς θα τους δώσει μπάτσο ο Σαββίδης, αφού αυτοί οι δυο είναι. Πώς θα τους δώσει μπάτσο. Δεν είναι εύκολο. Είπα ότι είναι εύκολο. Πώς θα δίνεις εσύ τα μπάτσα τόσο εύκολα στον αέρα. Τους δώσει ένα μπάτσο, τι, εύκολο το μπάτσο το δώσεις. Άμα ήταν έτσι, χαστούκια θα ρίχναν και θα μας ρίχναν όλη μέρα. Τι ρεύεσαι πάλι. Πάλι έφαγε. Μπαργούρ, μπαργούρ. Λέγε. Λέγε, ρε. Λέγε. Λέγε. Απλά πράγματα. Απλά. Ναι. Λοιπόν, ερχόμαστε στα δικά μας. Πάμε στα δικά μας. Τρομερός ο Ατρόμητος. Τρομερός ο Ατρόμητος. Υπάρχει ένα παιχνίδι το οποίο για δεύτερη φορά. Δεν είναι τρομερός ο Ατρόμητος, φίλε, όχι. Δεν είναι τρομερός ο Ατρόμητος. Ο Ατρόμητος κάθισε ένα ημίχρονο πίσω από τη σέντρα. Ξέρεις πώς θα ήταν τρομερός ο Ατρόμητος. Όταν τον έκανε τέσσερις κόντρες στον Ολυμπιακό και τον είχε δύο τετατέτ και τάχανε και έβγαινε 0-0 και να χάνε ακόμα και ένα 0 στο 90. Τότε θα ήταν τρομερός ο Ατρόμητος. Ο Ατρόμητος κάθισε πίσω, όπως κάθισαν τα Γιάννενα πίσω στην Τούμπα. Εντάξει, και δεν βγήκαν στην κόντρα. Τρομερός ο Ατρόμητος δεν ήταν. Ήταν έξυπνος ο Ατρόμητος και διαβασμένος ο Ατρόμητος. Και όταν πήγε ο άλλος να φορτώσει ο Λεμονής, έπαιξε με τέσσερα σέντερ μπακ ο Ατρόμητος. Παγκοσμίως δεν έχει γίνει αυτό. Τέσσερα κλασικά center back. Ποιοι είναι? Καρασαλίδης, Ζησόπουλος, που κατά συνθήκη ψιλοπαίζουν και εξάρια, δεν είναι εξάρια. Ο Χατζησαΐας και ο Ρισβάνης. Κυβρακίδης και, πώς το λένε τον άλλο, Γιαννούλης 6, 3 και ο Άρτας 4. Και φόρτωνε ο Κούτρης, και φόρτωνε ο Κούτρης. Πού να πάρει κεφαλιά με τέσσερα γαϊδούρια εκεί πέρα πίσω. Και φόρτωνε. Μέχρι σήμερα να φόρτωνε, γκολ δεν θα μπαινε. Ο Ολυμπιακός. Δεν διαφωνούμε. Διέλυσε και το Φορτούνι, τον καθάρισε. Έβαλε να πούμε. Εκείνο που μοιάζει με τον Καφάση, το Μάρτινς, δεκάρι πίσω από τον Ελωνοσία. Ερώτηση. Ο Φορτούνης ένα πιο παιχνίδι δεν χρειαζόταν. Ο Φορτούνης? Ναι. Φυσικά και χρειαζόταν. Γιατί δεν έπαιξε. Θα σου πω. Το Φορτούνη, άμα τον πάρει τώρα με τον Κυρσάβα, πιο άρρωστο ήταν ο Φορτούνης. Τώρα ο άλλος έχει σοβαρή αρρωστιά. Ναι, και λυπηθήκατε. Λυπήθηκε ο Μπούζος, λυπήθηκε ο Κιτσιούδης, λυπήθηκε ο Παρά. Και λυπήθηκαν όλοι και κρίμα κτλ. Αυτά δεν έχει. Άφηγετε από εδώ, ρε παλιοϋποκριτές, δεν έχει. Εδώ στου εχθρού σα. Ο γιος του Σαββίδη έστειλε μήνυμα συμπαράσταση. Σάλιας. Σάλιας. Πες μου, τι είναι σάλιας. Σάλιας είναι, τι. Δηλαδή τώρα εγώ να βγάλω καρκίνο να έρθει ο Μύρισος και να πει κρίμα. Θα πάρω ένα όπλο, του δώσω μια. Ή εγώ, ξέρω εγώ. Να πάθει ο Μύρισος κάτι ή ξέρω εγώ ένα που με μισή και να πω κρίμα είναι. Αυτά είναι υποκρισίες, ρε. Να έρθει να πυροβολήσει το ποδάρι που δεν τρέπεσε λίγο, ρε υποκριτία με πει. Και θα έχει δίκιο. Δεν χωνεύω ένα στον άλλον, βγάζει αρρώστια και κάνουν του στεναχωρεμένου εδώ. Δηλαδή είναι ένα τρελαίνεσαι. Κάνει το λυπημένο ο Μπούζος, παίρνει και το λυπημένο το ύφος, κρίμα ο Κυρσάβας. Ενώ όταν είναι ζωντανός, ο άλλος λέει καρκίνο να βγάλει, ρε πούστη. Έτσι λέει ο ένας τον άλλον. Οι άνθρωποι έτσι λένε. Ο ένας τον άλλον, τον εχθρό. Καρκίνο να βγάλει, ρε καρκίνο. Και όταν βγάζει καρκίνο, λέει κρίμα, λέει είναι. Άνθρωποι. Είμαστε άνθρωποι εμείς. Κάνει το στεναχωρεμένο και το λυπημένο. Ο Κυρσάβας αρρώστησε. Σοβαρά. Τι λέτε, ρε, στεναχωρεθήκατε. Πάει στα Τέμπη, ο άλλος γκρεμίζει τα Τέμπη.
Πάει ο άλλος, λέει γκμποκ μποκ τη θύρα την 7. Ναι, τα βγάζουν όλοι τη σκατοψυχιά του και μετά κάνουν και του καλού. Εμένα δεν με πειράζει που βγάζουν αυτό το τη σκατοψυχιά. Εμένα εγώ τρελαίνομαι που κάνω τον καλό μετά. Εκεί τρελαίνομαι εγώ. Βγάλε ρε παιδάκι μου αυτό που έχει από μέσα σου το κακό. Τον καλό τι τον κάνει μετά. Κατάλαβε γιατί δεν γουστάρω έτσι. Okay. Πάμε παρακάτω. Δεκτών. Δεκτών. Βγήκε ο Κιτσιούδη με το λυπημένο ύφο να πει το Σάβα κρίμα είναι. Τι κρίμα είναι, 84 χρονών είναι. Τι κρίμα είναι. Θα πάμε σε 84. Κρίμα λέει είναι. Τι κρίμα είναι. Η ζωή που έκανε ο Σάββας ο Θεοδωρίδης, άρχοντα ζωή έκανε. Και αν πάθω εγώ στο στομάχι και εσύ, σε δύο χρόνια θα φύγουμε. Αυτός μπορεί να πάει και 100 χρονών. Πάμε παρακάτω. Άλλα φάρμακα θα πάρει αυτός, άλλα εσύ και εγώ. Μας θα μας δώσουν τις βαλούτες. Θα προυστούμε σαν τα βόδια. Κάποια στιγμή θα πούνε ψόφισο Ραπτόπουλος, ψόφισο Κόκκινος. Τι έπαθε και βρικόλακα εκεί και πήγε στο Ιπποκράτιο. Το κάνα σαν αερόστατο το κεφάλι να πούμε από τα φάρμακα. Άστα τα. Πάμε, πάμε. Λέγι. Θα σου πω ένα πράγμα και τελειώνουμε γι' αυτό. Πες μάτε, λέγι. Σταμάτα λίγο αυτό το παραμύθι. Ποιο? Με το άλλα φάρμακα θα δώσουν και άλλα στον άλλον. Ε, άλλα είναι. Τι, ο κόκκαλης ξέρεις πόσα χρόνια έχει καρκίνο. Ε, εγώ και εσύ άμα ήμασταν, ξέρεις που θα ήμασταν τώρα. Μπορώ. Θα μας είχαν ξεχάσει. Μπορώ. Όχι, δεν μπορείς. Άλλα φάρμακα. Κάθε άνθρωπος, ναι, τι? Έχει διαφορετική αντίδραση. Τι έχει, λέει? Σε μία αγωγή. Άφια παιδόρα. Μπορεί να δώσουν, ναι, την ίδια αγωγή σε 10 ανθρώπους που έχουν την ίδια αρρώστια, ναι, ναι, και να έχουν 10. Άφια παιδά. Ρώτα ένα γιατρό. Πάω εγώ να κάνω. Σου λέω κάτι σου όσο λέω πιο απλά γίνεται. Άφια παιδά πέρα. Είναι κάτι διαφορετικό. Ναι, το ότι υπάρχουν, ναι, βελτιωμένες μέθοδοι, ναι, 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 οι οποίες κοστίζουν ακριβά για κάποιους, ναι, ναι. Αυτό λέμε. Από αυτό, ναι, τι, μέχρι το ότι άλλα θα δώσω αυτόν και άλλα σε σένα, ξέχνα, ναι, μην μπερδεύεις. Μεταμόσχευση ύπατος πρέπει να κάνω εγώ. Έτσι. Ναι. Φουκαράς. Πέθανα. Πάει ένας πλούσιος. Πάνε εκεί στη Ρωσία, τραβάνε δυο σε ένα παιδάκι, του παίρνουν το ύπαρο, το βάζουν. Δεν έχουν γίνει τέτοια. Μπορεί να το αποδείξει. Τι να αποδείξω. Μπορεί να το αποδείξει. Τι να τα αποδείξω, ρε κοκκι. Εσύ μπορεί να αποδείξω ότι ένα τίθιο ο Χριστό. Ήσουν εκεί. Τι ήσουν, μπορεί να το αποδείξει. Αυτό είναι ιστορικό γεγονό. Και το άλλο είναι κανονικό, κοινωνικό γεγονό. Okay, πάμε παρακάτω. Αν θεωρεί την ίδια πράγμα. Άντε, πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Κάνει και θόρυβο με το καλαμάκι σλούρπ. Εγώ έχω καλαμάκι να κάνω, εσύ δεν έχει. Σλούρπ, σλούρπ μπροστά στο αυτό, σλούρπ. Αυτό ενόχλησε. Και με ενόχλησε. Αφού εκείνη την ώρα σταμάτησε προκειμένου να ακουστεί. Αφού είσαι κουτομόγιας. Κουτομόγιας. Σταματάς για να ακουστεί. Ε, αυτό είναι. Εμ το κάνεις, εμ μας τι λες κιόλας. Η ομάδα σου τι έκανε. Έχασε 2-0 από την Καρίτσα. Κάνεις λάθος. Από τον Αλμοπόρη ιδέας έχασε. Μακεδονικό είσαι εσύ. Τι είμαι εγώ. Μακεδονικός. Ο Μακεδονικός τι έκανες εδώ. Ηρακλής με φίλε. Ηρακλής είσαι. Ναι. Δεν αλλάζω. Ναι. Δεν αλλάζω. Αν άλλαξες εσύ. Εντάξει. Πες ό,τι θέλεις. Εντάξει. Εσύ άλλαξες. Τι να αλλάξω. Άλλαξε ομάδα. Μακεδονικός, δεν ψηφίζω εκεί. Ωραία, αφού είσαι ο Μακεδονικός, δήλωνε Μακεδονικός. Εγώ δεν αλλάζω ομάδα. Ε, ψηφίζω όμως. Και πήγε λοιπόν. Και πήγε λοιπόν. Και λοιπόν λέω. Α, εντάξει. Έκανα την υποχρέωσή μου. Good. Δεν κρύφτηκα ποτέ. Εντάξει. Την έκανα, οκ. Okay. Okay. Και τι είναι αυτό, παράνομο. Λέγε, λέγε. Είναι βρώμικο. Όχι, ρε. Τότε... Απλά το επισημάνω. Το επισημαίνεις. Ναι. Γιατί το επισημαίνεις. Ναι. Τι θα αλλάξει δηλαδή. Τίποτα, ρε παιδάκι. Πάμε τώρα, μην κάνει χιλιά. Πάμε. Βλέπεις τον Πανιόνιο να κερδίζει σήμερα? Όχι. Εγώ τσιπά δεν το βλέπω. Όχι. Γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει το ανατρεπτικό. Δεν μπορεί να γίνει Λέστερο Πανιόνιο. Δεν μπορεί να γίνει Λέστερο Πανιόνιο. Μακάρι να γινότανε. Ναι, δεν γίνεται. Αλλά δεν το βλέπω. Μάλιστα. Στον αγώνα Λαμία ΑΕΚ ένα χέρι του ώμο δεν δίνει κανονικό πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ και δεν δίνει δεύτερη κίτρινη κάρτα στον παίκτη της Λαμίας. Ναι. Στο Πίτη και την Κυριακή δεν δίνει κανονικό πέναλτι που έγινε πάνω στον Αραούχο. 7-48 σου δίνει πέναλτι με τη Λαμία, έξω από την περιοχή και έχει το δράσο και μιλά. Λέει για το άλλο μάτς. Γιατί? Όχι, για το μάτς με τη Λαμία λέει. Εντάξει. Για να πάρουν το πρωτάθλημα ΠΑΟΚ, φίλε Γρηγόρη και Κώστα, ναι, πρέπει να έχουν ψυχή και καρδιά επέκταση του ΠΑΟΚ. Αυτοί ρε παιδιά δεν ξέρουν που βρίσκονται. Από την άλλη, ποιο θα του μεταφέρει τη φλόγα, ο Λουτσέσκου. Αυτόν τον νοιάζει να είναι ίσια η γραβάτα του παρά να κοουτσάρει η ομάδα. Συνεχίζει να κάνει εγκλήματα με αυτόν τον προπονητή. Φίλε Γρηγόρη, δυστυχώς δεν πάμε πουθενά. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Μπορεί να έχει σημασία αυτό που λες. Για την ώρα πάντως δείχνει ότι δεν το πάει καλά το έργο. Καλησπέρα κύριε, θέλω να μου πείτε τι ποσοστό είχατε στις προβλέψεις στα ελληνικά. Καταποντιστήκαμε φίλε μου. Ικανοποιήθηκες, αν είσαι ανταγωνιστής, πάρε την ικανοποίησή σου ότι καταποντιστήκαμε. Πολύ κακός αγωνιστικός χώρος στη Λάρισα. Τρίτο μάτι στην έδρα της η Λάρισα έχει 3-0 με ΠΑΟ, Κατρόμητο και Τρίπολη. Εκτός έδρας 4, έφαγε το Γαύρο και τον Πανιόνιο. Το πήγε στο δυνατό, παρέσει στον εκκρεμισμό του παίκτη του ΠΑΟΚ και δεν μπόρεσε να πάρει το διπλό. Επίσης, πολύ κακός ο Βιερίνια. Λέει ο φίλος ο Θάνος. Ναι, περιμένεις από κάποιους παίκτες. Το κάτι παραπάνω. Περιμένεις από τον Φορ.
περιμένεις από τον Ελκαντουρί. Ρε φίλε, εδώ στο φίλο ναι. πάνω, εδώ ναι. πρέπει να πεις, φίλε, από το Βιερίνια του 1,5 εκατομμυρίου, έχω απαιτήσει να μου καθαρίζει αυτό. Ρε παιδάκι μου, ο με δύο ενέργειες, ο εγώ περιμένω ναι. να πεις ναι. ότι με δύο, ο παίκτης που παίρνει 1,5 εκατομμύριο, ναι. περιμένω να κάνει δύο ενέργειες αυτό το παιχνίδι και να το πάρει. Αυτό. Αυτό τώρα πρέπει να το πεις. Όχι ότι είναι παλτό και... Έχω απέτηση να το κάνει αυτό. Και δεν το έκανε. Παιδιά δεν ξέρω να συμφωνείτε. Από τον Ελχαντουρί δεν έχεις απέτηση. Το ίδιο. Από τον Μαουαρίτσιο δεν έχεις απέτηση. Είναι πιο πολύ. Ο Μάτος θα καθαρίζει από τα μπακ. Παιδιά, θα κάνει 70 μέτρα κούρσα για σκοράρι. Και με το κεφάλι ο Μπρίγιοβιτς. Αυτή θα είναι η Βιόλα. Συγγνώμη. Αυτή είναι η Βιόλα. Να βγει ο Μάτος 60 μέτρα μπροστά κάνει τον γκολ. Και στο κεφάλι ο Μπρίγιοβιτς θα του τη φέρει. Ένα-ένα. Παιδιά, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αλλά νομίζω ότι οι αλλαγές του Λουτσέσκου από τότε που ανέλαβε την ομάδα είναι τραγικές. Το 0-1 που δεν είναι σκορ ασφαλείας, δεν βγάζεις τον Μπρίγιοβιτς για να βάλεις τον τρισκυρότερο κουλούρι. Αν δεν βγάλεις ντε και καλά τον Μπρίγιοβιτς, βάζεις τον Ελκαντουρί κορυφή και τον Μάξ στα πλάγια να αποκτήσει ταχύτητα η ομάδα. Δεν πολύ διαφωνώ. Ναι, θα βάλεις τον Μάξ στα πλάγια και άμα τον κάνεις αιματολογικές εξετάσεις στο Μάξ, θα είναι 19 αιματοκρίτη. Ο Μάξ σέρνεται. Ο Μπρίγιοβιτς σέρνεται. Εντάξει, βιολογικά. Δεν υπάρχουν αυτοί. Ο πιο αθλητής παίκτης αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ είναι ο Πέλκας. Άκου, αντίδραση μισό λεπτό. Και όταν έχεις τον το Μαύρο 90 λεπτά έξω. Το Μαύρο. Ο οποίος. Τον Γκάμπος. Πιο Γκάμπος, ρε. Πιο Μαύρο. Τον Μπίζεσβαρ. Πιο Μάτος. Έχεις έξω τον Μπίζεσβαρ. Τι πιο Μάτος, ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ. 25 λεπτά. Μισή ώρα πετάξει δύο πάσες. Και αν τον έχεις από πίσω τον Τζίμιρο, τον Μαουρίτσιο, κόφτες. Πίσω. Α το Μαύρο να. Να πάρει το παιχνίδι, στο να μοιράσει. Στο 0-1 έπρεπε να βγάλεις και τρεις κόντρα επιθέσεις με αυτή τη λάση. Για να πάει το μπάλα στο φρύγιο. Στο 0-1 έπρεπε με αυτή τη λάση να έχεις βγάλει και τρεις κόντρα επιθέσεις. Στάσου ρε, ποια κόντρα επίθεση. Για να πάει μπάλα στο κεφάλι του Πρίγιοβιτς, πρέπει να την πάρει την μπάλα στο κέντρο ο Μαύρος, να ανέβει ο Λέοβατς ο Μάτος, να κάνει πλάτος, να μπει ο Πέλκας και ο Βιερίνια, εντάξει, και να γίνει σέντρα, να κάνεις 10 γεμίσματα. Ο Φάρκας έπαιζε, στόπερ και ο Σίσιτς. Βγήκε ο Γιωβάνοβιτς. Δηλαδή, αυτός που ήταν να πιάσει τον ο αργός τον αργό, βγαίνει. Ο ψηλός τον ψηλό βγαίνει. Σου δίνει δηλαδή την τύχη που σου δίνει στο μάτς με τα Γιάννενα που τραυματίζεται ο Παυροπάνος και βγαίνει έξω και κάνει τον κόλ, ξανατραυματίζεται ο στόπερ. Είναι σημάδι αυτό. Και σε έχεις έξω το Μαύρο. Μπίσες βαβή. Ναι. Ο οποίος θα μπορούσε να παίξει δεκάρι και τα δυο άχρηστα κορμιά, το Μάκ και το Βιέρια, τους έχεις στον πάγκο και να βάλεις δεξιά τον Ελκαντουρί που είναι εξτρέμ. Βάζεις δεκάρι τον Ελκαντουρί. Βάζατε δεκάρι τον Ουάρντα. Είδατε σε ένα εξτρέμ τι κάνει στον Ατρόμητο. Δεκάρι ο Ουάρντα λέει. Μεγάλο δεκάρι ο Ουάρντα. Είχαν τον Μπίσεσβαρ και βάλανε τον Ουάρντα δεκάρι, το Φις Φις. Και αυτοί θέλουν να πάρουν προτάσμα του. Το δίνουν και το παίρνουν. Αυτό θα μπει επικεφαλίδα αύριο. Το δίνουν και δεν το παίρνουν. Δεν το παίρνουν. Τι να κάνουν. Πες τώρα Γρηγόρη, δεν νιώθω αυτά που λέει ο Ηρακλής, ο Κωστής για τις μεταμοσχεύσεις. Έλα ρε, ψοφάτε. Γρηγόρη, όταν δες η ομάδα χειρότερα δεν μπορεί και λοιπά. Πότε θα έρθει αυτή η... Έχεις δει κανένα, με συγχωρείς. Έχεις δει κανένα πλούσιο να πεθαίνει νέος. Ναι. Ποιον. Τον Αλέξανδρο Νάση. Ποιον Αλέξανδρο Νάση. Αλέξανδρο... Βιολογικά σε λέω ρε. Αυτός πήγε το αεροπλάνο, έπεσε. Θέλει να κάνει τον πιλότο. Έχεις δει κανένα πλούσιο να πεθαίνει νέος. Ναι. Ποιον. Το γιο του αντιπροέδρου της Αμερικής. Ποιος. Επί Ομπάμα. Πώς το 40 χρόνια από καρκίνο. Τι καρκίνο ήταν αυτός. Τι καρκίνο, τι 40. 40 χρόνια από καρκίνο. Πέρα μου είπες. Πες παγκόσμια όλα αυτά τα χρόνια. Πολύ έχουν. Πες μου ένα νέο που πέθανε. Τι αρρώστησε 58 χρόνων 60 και δεν, και δεν του πάει. Ο Μπρους Γουίλις 62 χρόνων έχει άνοια. Τι έχει ο Μπρους Γουίλις. Άνοια. Πεθαίνεις από άνοια. Πλάκα μου κάνει. Πεθαίνεις από άνοια. Εννοείται. Μα πώς πεθαίνεις από άνοια. Ρώτα έναν γιατρό. Από άνοια πεθαίνεις. Πάνε σε έναν νευρολόγο και θα πεθάνει από άνοια. Ο Μπρους Γουίλις 62 χρόνια. Τρομερό είναι. Μάλιστα. Δεν είναι. Υπάρχουν. Συμβαίνουν τρομερά. Ποιος πλούσιος πέθανε νέος ξανά στην Ελλάδα. Σε κόλλα. Εδώ στην Ελλάδα. Έχουν πεθάνει. Ποιος πέθανε νέος. Πολύ. Ποιος πολιτικός πέθανε νέος. Ποιος. Πες μου έναν. Που δεν πέρασε 75. Ποιος. Τι να τελειώσεις ρε. Τι ατέλειο. Κουραστήκαμε. Πότε θα έρθει αυτή η μπιπ μέρα που επιτέλους θα παίξουν μπάλα. Συγχαθήκαμε και βλέπουμε αυτόν τον ΠΑΟ. Κουραστήκαμε τελείως, υπομονή. Μόνο νίκες δέχομαι από αυτή την ομάδα και με το μεγαλύτερο μπάτζετ στην ιστορία του. Λοιπόν, για Ηρακλή πώς το είδες το ξεκίνημα. Εμένα, ρε, λες. Ναι. Σκέφτομαι να ασχοληθώ εγώ με τον Ηρακλή στη Γάμα Εθνική που θα πάει παίξει με τα 18. Πώς το είδες.
Δεν ασχολούμαι ρε με τον Ηρακλή και μάλιστα κάποιοι λένε μπράβο λέει σε αυτούς που πάνε και παίζουν τζάμπα και είναι τζάμπα. Τι μπράβο. Όλοι οι Ατάλαντοι 17 χρονών, 18 από την ΚΑΠΑ 20 βρήκαν ευκαιρία να παίξουν γάμα εθνική. Ο Σάκης Αναστασιάδης που δεν τον ήθελε καμιά ομάδα πήγε προπονητή στον Ηρακλή. Ο βοηθός που δεν τον ήθελε καμιά ομάδα πήγε στον Ηρακλή. Ο γιατρός που δεν θα γιατρέψει κανέναν ασθενή πήγε στον Ηρακλή και πάνε τζάμπα. Με την προοπτική ότι κάτι θα γίνει. Τι μπράβο. Μπράβο λέει πάνε τζάμπα λέει και παίζουν. Γιατί του έπαιρνε άλλο. Λέγε ρε κόκκινο. Δηλαδή τι το δηλαδή. Πάνε εκεί. Ναι. Δεν είναι τίποτα. Όχι, δεν είναι τίποτα. Ποιο του έπαιρνε. Okay. Η αξία θα είναι εάν πάει σε ζητήσει κάτι καλύτερο και πα στον Ηρακλή και πει εγώ είμαι Ηρακλής και θα δουλέψω για τον Ηρακλή. Αυτή είναι η αξία. Άμα δεν σε θέλει κανένα και πα, δουλεύω λέει εθελοντή. Γιατί δουλεύει εθελοντή, δεν έχω δουλειά. Άμα είχε δουλειά, ρε, θα πήγαινε να δουλέψει εθελοντή σου άλλο. Θα παίρνει 1,5 χιλιάρικο το μήνα. Για τον εθελοντισμό. Τι, ναι, τι εθελοντισμό. Δεν έχει ακούσει τίποτα. Τι να ακούσω τίποτα. Για τον εθελοντισμό. Τι σημαίνει εθελοντισμό. Τι σημαίνει. Ναι. Ότι ένα άνθρωπο ο οποίο είναι καλά με τον εαυτό του. Ναι, ναι. Ή έχει κάποια αποτιμένα. Ναι, ή έχει χρόνο πολύ και δεν έχει πάει να τον ξεπεράσει. Ναι. Πάει κάνει τον εθελοντή. Και βοηθάει. Τι σημαίνει εθελοντή. Δηλαδή. Άνεργο. Δεν έχει όχι δουλειά. Όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα. Ή συνταξιούχο. Ή χωρίς σύντροφο ή χωρίς οικογένεια δηλαδή, και έχει χρόνο. Εσύ μειώνεις όλο αυτό που γίνεται με τον Ηρακλή. Ναι, το μειώνω. Ναι. Γιατί το μειώνεις. Γιατί σου λέω ξανά, ο Αναστασιάδης το ζήτησε η ομάδα να πάει προπονητής. Ήταν στην... Πού ήτανε. Στις Σέρες. Το διώξανε. Το ζήτησε άλλος. Τι κάνανε. Ρε, το ζήτησε άλλος. Αυτοί που παίζουν τώρα γάμα εθνική, ο Ανδρώνης τους έπαιρνε. Που έφαγε 4 χθες. Λες για ανθρώπους. Ρε, αγόρι μου γλυκό, περίμενε. Για το Able θα πεις. Που πέθανε αυτό το Able. Ποιος. Τώρα μου στέλνει ο Πλιάκος. Α τον Πλιάκο, θα περίμενο. Το πεις μετά. Το πεις μετά. Με δει και όχι, περίμενο. Θα τελειώσουμε το ένα θέμα η και μετά. Είναι σύζυγος του Αγγελόπουλου. Ποιο Αγγελόπουλο. 35 χρονών. Από τι πέθανε. Ρε πέθανε, λες δεν πεθαίνει νέος από ναι, πολλά τι λεπτά. Πέθανε. Δεν πήγε να κάνει. Πέθανε, ναι, ναι, δεν κάνανε έλεγχο και πεθάναν. Άσερε τώρα. Αυτοί δεν πεθαίνουν και δεν πεθαίνουν αυτοί οι νέοι. Οι πλούσιοι δεν πεθαίνουν νέοι. Ο φτωχός θα πάει στο Ιπποκράτειο και θα ξαναράξει. Α, δεν φύγει από εδώ πέρα. Ότι ο φτωχός έχει διαφορετικά. Ο Κόκαλης θα ζούσε άμα ήταν σαν και εμένα, ρε. Ο Θεοδωρίδης θα πάει άλλα 10 χρόνια ζωή να έχει. Πλάκα με κάνεις τώρα. Αυτοί έχουν λεφτά και βγαίνει που είσαι λυπάμαι. Να λυπάσαι στο Ιπποκράτειο και στο Θεαγένειο Μπούζο. Όχι το Θεοδωρίδη λυπάσαι. Άντε. Λοιπόν, δεν θα το συζητήσουμε αυτό. Ναι, για τον Ηρακλή μιλάμε. Για τον Ηρακλή μιλάμε. Σου λέω λοιπόν, αυτοί που είναι 17 χρονών, τα αμούστακα παιδιά, παίζουν γάμα εθνική. Ο Ανδρώνης τους έπαιρνε στο Μακεδονικό. Όχι. Πάνε στον Ηρακλή, απέξω γάμα εθνική. Συγγνώμη. Τι. Εγώ τώρα τι κριτική να κάνω και τι απαιτήσει να έχω ναι. Από μια ομάδα που έγινε σε δύο μέρες. Και τι σου είπε κανείς να κάνεις κριτική. Αλλά λες μπράβο που πήγανε και τζάμπα λέω, και τέτοια. Μπράβο, όχι, δεν τι? Είπε για το τζάμπα. Τι. Μπράβο για το Γολγοθά που ξεκινάει. Ο Γολγοθά. Ο Γολγοθά. Ποιο ξεκινάει Γολγοθά. Δεν είναι Γολγοθά. Όχι. Σε 6 αγωνιστικές θα έχουν 0 πόντους και μετά θα πάρουν αφήμη. Αυτό θα γίνει. Τι με θα... την προϋπόθεση να παίξουν το Καφτατζόγλι. Τι, τι θέλει. Θα πάνε κατά διαόλου, θα χάνουν συνέχεια. Ναι. Θα πάρουν 3 πόντους σε ένα γύρο, 4. Ναι. Και μετά τι θα κάνουν. Οι 700 που πήγαν θα γίνουν 300 στην κερκίδα και μετά τι θα κάνουν, θα ψάχνουν αφημί. Θα πάω στον Δρακόπουλο να πούνε τι θα κάνουμε, έχει κανένα φράγκο. Εσύ θα πάνε να κάνουν. Και να πάρουν αφημί. Ναι. Αφού έχουν αφημί. Πού, τι, ποιο αφημί. Εκεί το χρεωμένο. Χρεωμένο. Για άμα έχουν χρεωμένο αφημί, α πάνε με χρεωμένο αφημί. Προσωποποιούν τα χρέη. Εντάξει. Και εκεί τώρα είπε Καρθαζόγλιο. Ναι. Τι έγινε ο ξάδερφο. Για πες μου, πάρ' το ένα τηλέφωνο το Μιτιτζή. Τι έπαθε ο Μιτιτζής. Έπαιξε ο ΠΑΟΚ με το Λεβαδιακό. Έπαιξε. Τώρα γιατί λέει ότι δεν είναι έτοιμο το Καρθαζόγλιο για τον Ηρακλή. Έτσι γουστάρει. Ηρακλειδέας. Δεν πάει έτσι. Τι δεν πάει. Κομμουνιστής σαν και σένα είναι. Ηρακλειδέας σαν και σένα είναι. Συμβαίνει. Πάρ' τον εσύ τηλέφωνο. Δεν είναι ευθύνη του. Ιδεολογικά και οπαδικά. Δεν είναι ευθύνη του να μας πει γιατί ο εργολάβος κάνει νερά. Τι πρέπει να σκεφτώ εγώ τώρα, εργολάβε. Τι είναι, και ξαναπέστο, τι έργο. Τι να σκεφτώ. Δεν μπορούμε, λέει, δεν είναι έτοιμο το Καφταζόγλιο. Έχουμε λέει κάτι έργα στο βοηθητικό. Πήρε εντολή. Από ποιον? Από το ΣΥΡΙΖΑ που είναι εκεί υπάλληλο. Εγώ τι να σκεφτώ, ρε φίλο, όταν το βλέπω αυτό. Ότι πράγμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ τα έχει βρει με το Σαββίδι και δεν σα θέλουν εκεί. Τι να σκεφτώ. Δεν σε θέλουν στο Καφταζόγλιο. Άρα υπάρχει πόλεμο. Τι πόλεμο υπάρχει. Πόλεμο υπάρχει γιατί η αναρχική τη θύρα 10 εκεί πέρα. Άρα υπάρχει πόλεμο. Γιατί η θύρα 10 είναι ο πόλεμο. Άρα υπάρχει πόλεμο. Τι πόλεμο υπάρχει. Απλά στο λέω. Υπάρχει πόλεμο εναντίον του Ηρακλή. Από ποιον? Από ποιον? Όχι εναντίον του Ηρακλή. Μόνο στην κυβέρνηση. Εναντίον τη θύρα 10, όχι εναντίον του Ηρακλή. Αν δεν ήταν η θύρα 10, εκεί πέρα το άντρο και τα λοιπά. Δηλαδή, εγώ λέω ότι με αυτά που λες. Φοβάται ο ΣΥΡΙΖΑ. Φοβάται. Εγώ λέω ότι αύριο, αν ισχύει αυτό που λες, η θύρα 10 δηλώνει ότι διαλύεται. Ναι.
για να μην υπάρχει πρόβλημα. Θα δηλώσουν την παραίτηση. Διαλυόμαστε για το καλό του Ηρακλή. Ναι, ναι. Πάνω από τον Ηρακλή μπαίνει κανένα σύνδεσμο. Τι είναι αυτό που λες τώρα. Εσύ τι λες, στη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορεί να πει. Κανένα σύνδεσμο δεν μπαίνει. Στη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορεί. Μισό. Αν ισχύει αυτό μισό, που λες. Μισό λεπτό. Αν ισχύει αυτό. Μισό λεπτό, ρε κόκκινη, μην κάνει τον ανήξερο. Ποιο ανήξερο. Ο Σούπερ 3 και η Θύρα 10 είναι πάνω από τον Ηρακλή και τον Άρη. Λάθος. Λάθος λες εσύ. Αυτοί που το πιστεύουν αυτά είναι σε άλλο κόσμο. Αχαζοί είμαστε εμείς. Αυτοί που τα πιστεύουν. Εγώ το αυτά. Λέω, είμαι χαζός. Αυτοί που είμαι τα... χαζός εγώ. Όχι. Τι είμαι. Εσύ ερμηνεύεις ναι. κάποιες συμπεριφορές και πώς λειτουργήσανε. Ναι. Δεν σε κακίζω γι' αυτό. Κακίζει. Σου λέω ότι αυτοί που τα πιστεύουν αυτά ναι, ναι. είναι out of space. Είναι αλλού. Είναι αλλού. Δηλαδή η Super 3, πάνω από το... ο Super 3 δεν είναι πάνω από τον Άρη και η Θύρα 10 δεν είναι πάνω από τον Άρη. Δεν μπορεί να είναι. Έτσι λες. Δεν μπορεί. Εγώ λέω είναι. Εκ των πραγμάτων δεν μπορεί. Εγώ λέω είναι. Αν με βλέπεις το παράλογο. Και ο Πάοκ τη γλιτώνει. Επειδή έχει πολυφωνία. Γιατί έχει κάποια πενταριά σε 100 συνδέσμους και δεν μπορεί ένας να κάνει τη μαγιά. Αυτό λέω αυτός ο οποίος ναι. βάζει το σύνδεσμο πάνω από την ομάδα. Είναι δημοσιογράφοι, οπαδοί, ακροατές. Λάθος, εγκλήματα. Έγκλημα. Έγκλημα, εσύ δεν το βάζεις. Όχι. Ναι. Όχι. Καλά. Εγώ είμαι αυτός που σου λέω ότι είναι έγκλημα. Αυτός θα πει ότι το σύνδεσμο το βάζει πάνω από την ομάδα. Και μου λες θα το βάζω. Λοιπόν, Hyundai Εσκιάδης Παλωδήμος, Kia Εσκιάδης Παλωδήμος, το 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Λίγο μετά το Αλφα Κτέο, τώρα που έχει ανοίξει και ο κόμβος, είναι 5 λεπτά από την καρδιά της πόλης. Μπορείτε εκεί να βρείτε όλα τα μοντέλα ετοιμοπαράδοτα ή τα περισσότερα εξ αυτών. Έχουν άψογη εξυπηρέτηση και περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο 2310-596-596. Διάλειμμα και σε λίγο με γραμμές. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Στα Lidl τα ψώνια της εβδομάδας είναι πάντα top. Γιατί έχεις και χαμηλές τιμές και top προσφορές. Top 5 αυτής της εβδομάδας. Φιλέτο στήθος κοτόπουλου Ελλάδας του Χασάπι 35% δώρο 1 κιλό 5,35. Χαλούμι γάλπο 225 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,69. Γιαούρτι αγελάδος 2% γάλπο 2 συσκευασίες 200 γραμμαρίων 25% φθηνότερα 59 λεπτά. Φασολάκια πλατιά κατεψυγμένα 1 κιλό 40% φθηνότερα 95 λεπτά και ελληνικά μήλα κόκκινα στάρκινγκ το κιλό σε απίστευτη τιμή 1,29. Lidl. Κάθε μέρα αξίζει. Έχεις βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και θέλεις οικονομία στα καύσιμα και μέγιστη απόδοση? Για τέλεια καύση, καθαρισμός BEC. Εξειδικευμένο μηχάνημα για BEC άμεσου ψεκασμού. Διάγνωση και επισκευή. Injection Service. Ιδιώτες και επαγγελματίες, κάντε μια βόλτα στο ανακαινισμένο συνεργείο μας Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. Πληροφορίες 2310-933-787 και injectionservice.gr. Η μεγαλύτερη τεχνητή παραλία στον κόσμο βρίσκεται στο Kraus Nick της Γερμανίας. Με τεχνητή θάλασσα και 50.000 φοινικόδεντρα μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 6.000 επισκέπτες ταυτόχρονα. Στην Ελλάδα, για να δροσιστούμε, δεν χρειαζόμαστε τεχνητούς παράδεισους, έχουμε πιο φυσικές επιλογές. Νέα Lux Cola Plus Light. Η μόνη light cola με 100% φυσικά γλυκαντικά. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς τεχνητά γλυκαντικά, χωρίς τεχνητά διλήμματα. Νέα Lux Cola Plus Light. Αλλάζει το τοπίο με τον πιο φυσικό τρόπο. Δοκιμάστε την τώρα. Έλα, βγάλε μια DZZ. Αχ, ανέβασε και αυτή του Ρικό. Βγάλε και ανέβασε και εσύ. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Μπες στη σελίδα Quico Mega Pets στο Facebook, κάνε like και share στη σελίδα, στείλε τη φωτογραφία του αγαπημένου σου κατοικιδίου και μπες στο διαγωνισμό για μία από τις 10 δωροεπιταγές αξίας έως και 50 ευρώ. Συμμετοχές έως 8 Οκτωβρίου. Friends by Quico Mega Pet. Ο καλύτερος φίλος για το κατοικίδιό μου. Η οικογένεια του Fiat Tipo μεγάλωσε. Γνωρίστε την σε τρεις τύπους αμαξώματος. Σεντάν, hatchback και station wagon. Και επιλέξτε τον τύπο που σας ταιριάζει. Αποκτήστε τώρα το νέο Fiat Tipo στην καλύτερη τιμή της κατηγορίας του. Από 11.990 ευρώ και με δώρο επιπλέον εξοπλισμό. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Fiat Σφακιανάκης, Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 121, Πηλαία Θεσσαλονίκης. Κύριε αστυνόμε, σας παρακαλώ μην με γράψετε. Δεν γίνεται κυρία μου, κυκλοφορείτε με λιγμένο κταίο. Μα δεν προλάβαινα να το πάω. Ασταίνατε την Auto Technique να το φροντίσουν αυτοί. Τέρμα οι δικαιολογίες. Η εξυπηρέτηση στην πόρτα σας από την Auto Technique.
παραλαβή, έλεγχος κταίου και παράδοση του οχήματός σας όπου ζητήσετε από την Auto Technic. Για ραντεβού καλέστε στο 2310-685-800. Auto Technic, το κταίο των μηχανικών. Οι 100 πρώτοι κερδίζουν το πλήσιμο του αυτοκινήτου μέσα έξω. Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυπάρι. Η αυθεντική από το 1939. Αφίλα Αμπριάκου. Θέρμανση, κλιματισμός, υδυγιεινής, υδραυλικά. 40 χρόνια πρώτη. Τώρα και στη Λιανική. Με μεγάλη γκάμα προϊόντων, άμεση διαθεσιμότητα και εξυπηρέτηση αυθημερών. Για τον τεχνικό και τον ιδιώτη, με τιμές αξεπέραστες. Αφίλα Αμπριάκου. Θέρμανση, κλιματισμός, υδυγιεινής, υδραυλικά. Έκθεση Μεγάλου Αλεξάνδρου 17, Πειλαία. Τηλέφωνο 2310-324-779. Αφίλα Αμπριάκου. Η κορυφαία επιχείρηση με την ελληνική υπογραφή. Στο Μασούτι κερδίζεις περισσότερα. Πολλά περισσότερα. Οκτώβριος και Νοέμβριος, οι μήνες με τα περισσότερα. Κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει 1000 ευρώ για αγορές. Μασούτης, εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Μπαταρία αυτοκινήτου με 4 χρόνια εγγύηση. Αποκλείεται. Θέλετε να ντύσετε με εγγύηση ποιότητας την ομάδα σας, την Ακαδημία, σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ? Το Macron Store Θεσσαλονίκης σας δίνει όπως τα μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης, αλλά με τιμές Ελλάδας. Μην χάσετε τη μεγάλη ευκαιρία να ντυθείτε με Macron, τη διαρκώς αναπτυσσόμενη εταιρεία αθλητικών ειδών που έχει πλέον το Official Macron Store στην Αντώνη Τρίτσε 76 στον Εύωσμο. Ηματισμός, αξεσουάρ αλλά και όλα τα προϊόντα που αφορούν την προσωπική σας ένδυση. Τηλεφωνήστε στο 2310-774-199 και είστε ραντεβού για παρουσίαση. Μάκρον, επίσημος προμηθευτής αθλητικού εξοπλισμού της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Μετρόπολης 95,5. Η συχνότητα των σπορ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μπαίνουμε στην ώρα των ακροατών. Το 2310 και τα 390 είναι δικά σας. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.340. Μετρόπολης 95.5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, στους οποίους μπορείς να κάνεις οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σου. Εύκολα, γρήγορα, έχοντας μπροστά σου μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και τηλεφωνώντας στο 18133. Έχουν πολυετή πείρα στο χώρο, θα σου δώσουν την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Οπότε, για οριστική διαγραφή, αδερφή Κωνσταντινίδη στο 18133. Τρεις μονοφίλοι είναι στις αναμονές. Πολύ ξενερωμένοι, μάλλον είναι οι περισσότεροι. Γιατί είναι ξενερωμένοι, κόκκινα? Από το αποτέλεσμα του ομάδου. Οι Αργενοί που δώσανε 20 ευρώ και δεν θα δουν εμάς και τους πήραν 140 χιλιάρια, δεν είναι ξενερωμένοι? Δηλαδή, πόσα εισιτήρια αποκλειθήκανε? 7.000. Τους πήραν 140 χιλιάρια. 2.714, δεν κάνει. Ναι. Αυτά πώς θα τα δώσουν πίσω τώρα? Άρα, αν πουλούσε άλλα 7 χιλιάρικα, θα μπορούσε να βγει και από πάνω. Άρα, με τις τιμές που υπήρχαν, ναι, θα μπορούσε να βγάλει και κέρδος. Δεν με έκανε. Με τον ορκωμό της Μπόκα. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, έχει δοθεί ένα ποσό αρκετά σημαντικό στην Μπόκα. Ποιος το έπεσε αυτό? Το ξέρω, από τους ρεπόρτερ του Άρη. Ποιος είναι ο ρεπόρτερ του Άρη? Εδώ, ποιο ραδιόφωνο? Τους δικούς μας. Ποιος σου το είπε? Τους δώσανε κανένα 60.000. Ποιος το είπε αυτό? Από πού το πήρε την πληροφορία? Ρώτησα, ρε παιδιά. Ρώτησες εσύ ένα ρεπόρτερ του Άρη? Ρώτησα δικούς μας. Και ρεπόρτερ ποιο ρώτησε? Αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι. Έχουν λόγο να μου πούνε κάτι το οποίο λες να μην το έχουν ελέγξει. Είσαι μεγάλος δημοσιογράφος, Κόκκινε, θεωρείς τον αυτό σου μεγάλο δημοσιογράφο? Όχι, ρε φίλε. Όχι, μικρός. Επέσε ένα μεγάλο δημοσιογράφο τότε, κάνα Θωμαίδη, κάνα αυτό, να πάρει την Boca Junior τηλέφωνο και να του πει πόσα λεφτά πήραν. Αυτή είναι η δημοσιογραφία. Η Βουγιουκλάκη νέα πέθανε και είχε ένα σκαρμό παράδες. Η Βουγιουκλάκη νέα πέθανε. Ναι. Και είχε ένα σκασμό παράδες. Ας μην πήγαινε να κάνει τις θεραπείες εκείνες για να φαίνεται 29 χρόνια, να μην πέθανε και η Βουγιουκλάκη. Ο Αριστοτέλης Μονάδης γεννήθηκε το 1906 και πέθανε το 75. Για πέθανε ο Δραπνέος, πέθανε ή πολύ γέρος? Από τον καημό του πέθανε. Επειδή πέθανε ο γιος του. Αν η Γρηγόρη δεν αποδίδει ο Ηρακλής, αυτό που πρέπει. Και να σου πω κάτι, ήθελε να πεθάνει ο Νάσης. Αν η Γρηγόρη δεν αποδίδει ο Ηρακλής, αυτό που πρέπει στη διοίκηση του Καθαζοκλείου, γιατί να τον θέλουν? Ποιος πόλεμος? Καλά σε λέει. Ψάξτε το λίγο, φίλε. Τι ψάξτε? Ψάξτε το λίγο. Βγάλτε το Μιτιντζή να πούμε.
Ξαδερφός. Κουμουνισταράς είναι και Ηρακλειδέας. Νομίζω ότι έχει υπερεκτιμήσει τις τελευταίες μεταγραφές του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, πόσο καλύτερα θα παίξει ο Αλκαντουρί και στο φινάλε γιατί είναι καλύτερος από τον Μπίσεσβαρ. Σωστό. Ρωτάει ο φίλος. Και εγώ απαντάω, σωστό. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Για πάμε στον κόσμο, ναι. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Εγώ είμαι. Ναι, ναι. ΠΑΟΚΤΖΙΣ. Λοιπόν, λίγο στο τακτικό κομμάτι, κάποιες πρώτες εντυπώσεις έτσι, αφού η ομάδα έχει αρχίσει και μπαίνει πλέον στα καλούπια που τη θέλει ο Λουτσέσκου. Και διαπιστώνουμε βασικά ότι έχει μια τάση να βάζει το πρώτο γκολ, μετά κάθεται πίσω τα τελευταία τέσσερα παιχνίδια. Τρία μάλλον, δεν βάζω με το Λεβαδιακό στο κύπελο, γιατί εκεί είχε πολλές ευκαιρίες, μπορούσε να κάνει περισσότερα γκολ. Αλλά με Πανετολικό προηγείται, κάθεται πίσω. Με τα Γιάννενα προηγείται, κάθεται πίσω. Μέχρι στη Λάρισα τώρα προηγείται, κάποια στιγμή θα το πλήρωνε νομοτελειακά, δεν γίνεται. Ναι. Επίσης, πολύ αλλοπρόσαλες οι αλλαγές του. Δηλαδή. Δηλαδή, να τις πάρουμε στο μάτι με τη Λάρισα τώρα μία προς μία. Πρώτη αλλαγή μπαίνει ο Σάχοφ στη θέση του Πέλκα. Για να πάρει ύψος πάνω στον Περόνα. Για να πάρει ύψος στον Περόνα και Klein Mind, θα πω εγώ. Εντάξει. Δηλαδή, σε μάτς που είναι 0-1, εγώ δεν σου λέω, διαχειρίσου το. Διαχειρίσου το. Άσχετα άμα διαφωνώ. Δηλαδή, για να κρατήσεις το 0-1 μέσα στη Λάρισα, δε βάζεις το Σάχοφ πίσω, να παίζει πίσω από τον Μπρίγιοβιτς. Γιατί εκεί τον έβαλε τα πρώτα λεπτά που μπήκε. Και δεν μπορείς εκεί να βάζεις τον Μπίσεσβαρ που θα μοιράσει καμιά πάσα παραπάνω, θα κρατήσει και λίγο μπάλα. Και θα βγάλει καμιά κόντρα επίθεση. Δηλαδή, αυτό πιστεύεις δεν τα βλέπει, ρε φίλε. Δεν τα βλέπει, όχι, δεν τα βλέπει. Δηλαδή, πρέπει 10 στους 10 παίκτες εκτός του τερματοφύλακα να μπορούν να μαρκάρουν για να κρατήσεις εσύ το 0-1 μέσα στη Λάρισα. Ξαναρωτάω. Αυτό πιστεύεις δεν τα βλέπει. Γιατί κάνει σωστές παρατηρήσεις. Καταρχήν το λάθος του ήταν ότι δεν πήρε κανένα κόφτη. Ιστρόπονόστε. Για δεύτερο σημείο. Ιστρόπονόστε. Αν βγάλει τον Μπέλκα να βάλει τον κόφτη, να περάσει καθαρά τρίτο στόπερ δίπλα στο Βαρέλα το Σακόφ και να κόψει τον Περόνε. Δεύτερη αλλαγή. Απλό είναι το κομμάτι. Δηλαδή, βάζω τον Κάνιας ή τον Κάτσε, βγάζω τον Μπέλκα και πετάω τον Σακόφ τρίτο κόφτη. Δεύτερη στόπερ. Αλλαγή, βάζει ναι. τον Κουλούρη στη θέση του Πρίγιοβιτ. Ναι. Είτε μπήκε είτε δεν μπήκε ο Κουλούρη. Τίποτα. Έπρεπε να δικαιολογηθεί το νέο συμβόλαιο, φίλε. Τρώει και την πιο φελή κόκκινη που έχει. Έπρεπε να δικαιολογηθεί το καινούριο συμβόλαιο, φίλε. Και στο αποκορύφωμα, στο 85, βάζει το ΜΑΚ. Ενώ φανερά δεν έχει κάνει τίποτα επί 40 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, βάζει το ΜΑΚ στο 85 και στέλνει τον Ελκαντουρί στα πλάγια που δεν μπορεί να κάνει τίποτα από τα πλάγια Ελκαντουρί. Λάθος αυτό που λες. Τι. Δεκάρι τον είδα τον Ελκαντουρί και. Με άριστα το 10 παίρνει 5 και 7 παίρνει σαν εξτρέμ. Δηλαδή, να βάζει το ΜΑΚ σε αυτό το χρονικό σημείο να κάνει τι. Να έχουμε ουσία. Αυτές τις αλλαγές τις κάνει από βλακεία, πιστεύεις. Δεν είναι coach, λέει. Αυτό λέει. Δεν θέλω να το πιστεύω αυτό. Απλά ακόμα δεν έχει καταλάβει πώς θέλει να διαχειριστεί την ομάδα. Δηλαδή, αφού θες να κρατήσει το 0-1, βάλε τρίτο στόπερ στο 85. Τι μου τον βάζει το ΜΑΚ. Ναι. Να σε καλά. Βάλτο Μαλεζά. Βάλτο Μαλεζά. Το ΜΑΚ είναι. Ναι, σωστά. Να βάλει κρίνια. Μία απλή ερώτηση θέλω να κάνω. Να βάλει τρίτο στόπερ σε μια ομάδα η οποία δεν έχει δεχτεί τελική συναισθία. Ποια δεν έχει δεχτεί τελική συναισθία. Ο ΠΑΟΚ από την Λάρισα δεν είχε τελική συναισθία. Εγώ δεν συμφωνούσα να βάζει τρίτο στόπερ, αλλά από τη στιγμή που έχει καθίσει πίσω στο δεύτερο ημίχρονο και περιμένει, παίζει πασούλες. Πότε έβαλε τρίτο στόπερ αυτό για να βάλει. Το λάθος είναι δηλαδή ότι δεν καθάρισε το παιχνίδι. Εκεί είναι όλη η ουσία. Όχι. Το λάθος είναι ότι αφού δεν καθάρισε το παιχνίδι, δεν το κλείδωσε μετά. Εγώ δεν του λέω να παίζει, να βάζει και μισό λεπτό. Και πώς θα καθαρίσει το παιχνίδι. Δηλαδή δεν έκανε η Λάρισα φάσεις. Ο ΠΑΟΚ ποιες φάσεις έκανε. 18 γκολ σε κάθε μάτι να βάζει. Εγώ δεν το ζήτησα. Ας βάλει 2-3-4 ανάλογα με την ομάδα να το καθαρίσει και μετά μην περάσει το κέντρο. Δεν με νοιάζει. Αλλά δεν μπορείς να αφήνεις 0-1 έφραστο και πάλι από στραβοκροτσιά την πάτησε στο 90. Να σε καλά. Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν. Εγώ, παιδιά, πιστεύω ότι αν είχαμε στον ΠΑΟΚ προπονητή το Ραπτόπουλο, ο ΠΑΟΚ θα έχει 4 βαθμούς ακόμα. Να το ξέρετε. Ο άνθρωπος ξέρει μπάλα. Μου τη σπάει βέβαια πάρα πολύ και απορώ πώς τον αντέξει κόκκινο όλες τις ώρες και δεν τον πνίγησε εκεί πέρα. Αλλά σε πολλά πράγματα λέει αλήθειες μεγάλες, λέει αγόρι μου άνθρωπος. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, και να σου πω τι εννοώ. Ποιος τώρα στεναχωρέθηκε, ρε φίλε, για το ότι ο Θεοδωρής αρρώστησε.
στεναχωρέθηκε πραγματικά κάποιο άνθρωπο που ήταν. Όχι. Εντάξει, δεν λέω ότι έκανε κάποιο. Η οικογένειά του. Τι με νοιάζει. Η αυτή οικογένειά του. Μπορεί και ούτε η οικογένειά του. Άμα είναι εξασφαλισμένη οικονομικά. Λοιπόν, μπορεί να μην. Βιάσαν το ελληνικό ποδόσφαιρο επί 40 χρόνια και θα στεναχωρηθώ εγώ που θα πεθάνει στη φυλακή ένα βιαστή και ένα παιδεραστή. Καθόλου δεν θα στεναχωρηθώ. Όχι, δεν λέει για τον Σάβα, γενικά μιλάει. Γενικά μιλάω, φυσικά, για τον ελληνικό, ναι. Είναι βιαστέ του ελληνικού ποδοσφαίρου αυτοί εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Να σου πω τώρα για, για αυτό που συζητάτε. Πεθάνανε και πολλοί νέοι, ναι, όντως. Πεθάνανε όμως από αρρώστιες εντελώς μα εντελώς ανίατες που δεν μπορούσαν απλώς να κάνει τίποτα η επιστήμη. Και σε αυτό έχει δίκιο ο Ραπτόπουλος. Έχει δίκιο με την έννοια την εξής. Ότι κάποιος ο οποίος έχει μια αρρώστια η οποία παλεύεται, ο φτωχός θα την κάνει, φίλε μου. Θα αποχωρήσει, θα αποδημήσει. Ο πλούσιος θα ζήσει και 5 και 10 χρόνια. Παραπάνω. Έχει απόλυτο δίκιο. Yeah. Και να σου πω και κάτι. Και με ποιότητα. Άλλο, συγχώρεσε με, συγχώρεσε μιλήσατε, με. Άλλο, μιλήσατε. Έχει, άλλο έχει λογική αυτό που λέει και άλλο είναι δεδομένο. Όχι δεδομένο δε φίλε, με το Θεό δεν μπορεί να τα βάλεις τώρα, πώς θα γίνει τώρα. Δεν είναι μόνο αυτό, επιμένω. Αν παρατηρήσεις την αγορά κυκλοφορούν διάφορα παυσίπονα. Δεν πιάνουν όλους το ίδιο παυσίπονο. Δεν είναι αυτό. Το ίδιο ισχύει γενικότερα για τα φάρμακα. Δεν είναι δεδομένο. Δηλαδή ότι θα σε κάνουν μια νεσούλα εσένα, εμένα και τον Κώστα και θα έχουμε την ίδια αντίδραση. Ρε Σικόκκινε, τώρα δε. Πώς το λέγανε, ρε, συγγνώμη. Το φίλο του Σπύρου, τον Πεταλίδη, ρε. Ο Πεταλίδης. Ξέρεις πόσα χρόνια είχε στον προστάτη καρκίνο. Τράβαγε μια ένεση. Τράβαγε μια ένεση των 10.000 ευρώ και πήγε 18 χρόνια 20. Ας τον κόκκινο να λέει τις παπαριές του τώρα μεσημεριάτικα. Θέλω να φύγω, έχω δουλειά. Λοιπόν, άκουσε με. Ο Steve Jobs που λέτε που πέθανε της ΑΕΠ, προπάμπλουτος αυτός, πέθανε αφού έκανε επιτόπου μεταμόσχευση ύπατος και δεν άντεξε ο οργανισμός του. Πού το βρήκε το ύπαρ, ρε κόκκινε. Το δότη. Άρα μπράβο. Αν πάθεις εσύ κόκκινε. Ποιος κλαίει, ποιος χάθηκε. Αυτό είναι κάτι άλλο. Γι' αυτό λέμε. Αυτό είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, κόκκινε, να κλείσω με ένα τελευταίο το οποίο ψάξω να το βρεις. Οικογένεια Rockefeller. Ένας τύπος 90 χρονών έκανε στην Αμερική τέταρτη μεταμόσχευση καρδιάς. Δε σου 90 χρονών και πέθανε πάνω στην εγχείρηση γιατί δεν άντεξε το αναισθητικό. Βάρα στο Google να βρεις Rockefeller μεταμόσχευση καρδιάς. Ρε φίλε, θα σου τα μαλλιά. Η ελληνική νομοθεσία. Ο άθλιος ο τύπος στέρισε 4 καρδιές από νέους ανθρώπους. Μπήκε στη λίστα αναμονής και δικαιούται 4 καρδιές αυτός. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Ο Rockefeller ψάξω αγόρι. Δεν διαφωνώ. Πέθανε στην επέμβαση επάνω. Δεν διαφωνώ. Στην Ελλάδα και νομίζω και σε άλλα πολιτισμένα κράτη. Υπάρχει νόμος που λέει από μια ηλικία και έπειτα δεν μπορούν να στείλει στα αναμονή. Στην Αμερική δεν υπάρχει νόμος αυτός και πιστεύεις ότι δεν υπάρχει αυτός ο νόμος και δεν το εδώ εννοείται ότι τα λεφτά κάνουν κουμάντο. Σε αυτό που λες εννοείται ότι τα λεφτά κάνουν κουμάντο. Το ξέρεις αυτό, το έχεις ακούσει. Σε αυτό που λες εννοείται ότι τα λεφτά κάνουν κουμάντο. Άνα μπράβο. Εσύ άμα πάθεις καρδιά και σου πούνε έχεις 6 μήνες ζωής, θα σε βάλουν σε λίστα αναμονής και η καρδιά μπορεί να βρεθεί σε ένα χρόνο, σε 2, σε 5 ή σε 10. Ναι, δεν καταλαβες. Δεν διαφωνώ. Ο άλλος στα 90 ρε ο αθεόφοβος, πόσο θες να ζήσεις ρε. Και θες τέταρτη μεταμόσχευση καρδιάς και πέθανε, δηλαδή στέρισε 3 καρδιές και μία 4 από νέους ανθρώπους που τις είχαν ανάγκη, που περιμένανε σε λίστα. Μπορεί να πλήρωσε φίλε της οικογένειάς του, δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν απαραίτητο να κάνει κάτι κακό. Τι ας πάνω, όχι τίποτα δεν έκανε κανένα κακό, είναι μια χαρά τα κανόλα. Λοιπόν, σας αφήνω, γεια. Πάμε. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τον. Τι κάνετε. Μια χαρά. Εκτός από Ξάνθη, παιδιά. Καλώς. Ό,τι παρακαλώ. Ραπτόπουλε, 10 χρόνια σε ακούω. Γρηγόρη, συγχαρητήρια και σε σένα. Θέλω να πω δύο πράγματα. Χθες, καταρχήν, Ραπτόπουλε, ένιωσα τρυπημένο σαν τότε με τον Ιωνικό. Το θυμάσαι το μάτς. Ιωνικό, ναι, 0-1, ναι. Που έπαιρνε λοιπόν, πρωτάθλημα. Για να μπουν λίγο δύο πράγματα στη θέση του, είμαι 35 χρονών κοντά. Είμαι και διαιτητής ποδοσφαίρου ακόμα. Έπαιζα και μπάλα. Εχθές το μάτς αυτό είναι τρυπημένο της ΑΕΚ. Όποιος βλέπει μπάλα. Μπορεί να καταλάβει, είναι ύποπτος ο Χιβένεθ. Θέλω να πω λίγο τη γνώμη σου. Βαρύ. Ρε φίλε, τι βαβεί, για βαβεί. Όνομα, δηλαδή αυτός δεν είναι θέλει υποπτός, να πάρει πρωτάθλημα. Θέλει, προφανώς δεν θέλει. Δεν ξέρω τι θέλει όταν λες, με συγχωρείς, όταν λες ύποπτος σαν την κουβέντα που κάναμε για το στοίχημα που λένε πολλοί ότι... Όχι, καμία σχέση. Πιστεύω ότι παιδιά αυτό που θα πω, θέλω να μου πει και εσύ τη γνώμη σας πέρσι. Τα play-off και το να πάρει ο ΠΑΟΚ το κύπελλο ήταν μετεμένο μεταξύ των δύο. Την αλήθεια. Αν ήτανε.
Αν ήταν λίγο μιλιμάν, πώς θα το πω, λίγο αβαβά. Πώς να αποδείξω αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Πώς να σου πω ότι είναι αβαβά. Έχει μπει στην ελληνική κοινωνία και δεν πιστεύει τίποτα ότι γίνεται σωστά. Δεν τα βλέπει όλα στραβά. Δεν φταίει. Συμφωνούμε ότι είναι όλα ένα σάπια. Ότι τα πάντα πηγαίνουν κατά διαόλου. Δεν φταίει. Δε φταίει με τόσο μεγάλη ευκολία να πεις ότι ξέρεις. Δεν φταίει που σκέφτεται έτσι. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Να κάνω μια τοποθέτηση για το τελευταίο προηγούμενο που μιλήσατε για τα θέματα της υγείας με τα λεφτά. Ναι. Καταρχάς από πιο απλά πράγματα, έτσι και δεν έχεις λεφτά, και σε νοσοκομείο να πας όπου και να πας, έτσι και δεν γεμίσεις το φακελάκι, άστο. Από απλά πράγματα. Όχι, φίλε, δεν το υιοθετώ αυτό που λες, όχι. Πάμε παρακάτω. Εγώ δεν μπορώ να το υιοθετήσω αυτό. Αλλά που λες. Αλλά το γνωρίζεις πολύ καλά, Γρηγόρη, το ότι είναι ο άγραφος νόμος. Άστο, δεν είπαμε ότι κρεματίζουν όλοι. Δεν είναι όλοι έτσι. Άμπραβο. Τώρα μιλάω σωστά. Δεν μηδενίζουν. Ότι υπάρχει, ότι υπάρχουν και τέτοιοι. Μπράβο. Φυσικά. Όπως και ακόμα για παράδειγμα να κάνεις και μια χημειοθεραπεία, άμα την κάνεις ιδιωτικό κλινική, είναι πολύ καλύτερα από ό,τι στο δημόσιο να τη δεις και να την κάνεις στον δώρο στο διαγένειο. Δεν έχω γνώμη γι' αυτό, πραγματικά. Επειδή εντάξει, γι' αυτό τέλος πάντων. Προχωράμε. Εγώ είμαι Ηρακλειδέας. Όσον αφορά για το θέμα του Ηρακλή. Δυστυχώς, εντάξει, είμαι λίγο μεγάλο, 48. Εντάξει, πρόλαβα και τις καλές εποχές. Συγγνώμη που θα το πω γρήγορα, έχεις λάθος, ο Κωστής έχει δίκιο. Δηλαδή... Σε πολλά πράγματα ευθύνεται ένα κομμάτι αυτό, το οποίο έχει ψέρθει μέσα στον Ηρακλή και δημιουργεί πολλά προβλήματα, αυτόνομη, για μένα, προσωπικά. Ωραία. Και ο λόγος, γιατί αυτά τα στοιχεία, τα παρεκτραμένα, τα οποία εισέρχονται μέσα αυτής της οδού, εντάξει, δημιουργούν πρόβλημα στον Ηρακλή. Να πούμε πολύ απλά, γιατί ερχόμαστε εκ των υστέρων ή όχι. Δεν ξέρω, να το πω έτσι πολύ απλά. Ο Θοδωρίδης ο σκορεμένος ήταν πιο νοικοκύρης και ποτέ δεν είχαμε τέτοιο θέμα. Από τότε που έφυγε μετά το Μητυλινέο να φάνηκε το Μητυλινέο και υπάρχει μόνο κατάντια. Καλό θα είναι αν θέλουν να είναι αξιοπρεπές, ας το δείξουν και να πούνε εμείς παρετούμαστε, φεύγουμε μακριά από τον Ηρακλή, περιμένουμε να δούμε από μόνος τι θα κάνει. Και αν δούμε ότι από μόνος θα καταφέρει, μάλλον τότε και αυτοί κάπου φταίγανε. Δεύτερον, να αναφερθώ σαν αφορά για τον συμπολίτη. Πιστεύω ότι είναι λάθος να χαιρόμαστε. Ότι δεν κατάφερε να κερδίσει το τελευταίο για να πεις ότι οι άλλοι κερδίζουν. Τι να πω, δεν ξέρω. Εντάξει. Και εντάξει, τώρα μπάλα δεν βλέπουμε ακόμα στην Ελλάδα. Εντάξει, που κάνεις να βάζεις ένα δορυφόρο για να βλέπεις μπάλα. Ευτυχώς. Πάμε, πάμε. Έλα, φίλε. Σφαιρά. Καλώς τον. Παναθηναϊκός από Θεσσαλονίκη. Καλώς τον. Τι έγινε, θυμάσαι που λέγα την άλλη εβδομάδα άλλα. Δηλαδή, την άλλη, την προηγούμενη. Την προηγούμενη, προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Έλεγες κόκκινο ότι θα χάσουμε από τον μπας. Εγώ είπα θα χάσουμε τον μπας. Ναι, έβαζε και ουίσκι. Που σου είπα βάζω ουίσκι στοίχημα. Σου είπα φίλε θα σκοράρει ο μπας. Εγώ δεν... σας είπα από λάθος εδώ και κάνεις. Πέρα παίζει μπάλα η 13 μισό, και αλλάζει μισό, το πράγμα. Μαγιά του κόσμου που στήριξε την ομάδα. Αλλάζει το πράγμα. Ουδέποτε... Ουδέποτε σε είπα ότι θα χάσεις από τον Μπας Γιάννηνα. Είπα ότι είναι πάρα πολύ. Το προγνωστικό μου ήταν γκολ-γκολ. Ο Κωστής είπε έχει δύο. Ναι, για ο Κωστής τότε. Γιατί εντάξει, δεν μιλάει. Ευτύχησες. Περίμενε, ρε φίλε. Μου τη λες και σου απαντάω. Ναι. Και καλά κάνεις και μου τη λες. Αλλά σου λέω, κάνεις κάποιο λάθος. Δεν ήμουν αυτός ο οποίος είπε ότι θα χάσεις. Είπα ότι είσαι σε κακή κατάσταση. Γιατί το διοικητικό. Τι το έδωσε προγνωστικό στο. Γκολ-γκολ. Γκολ-γκολ. Εγώ τι το είχα δώσει. Χι δύο. Ωραία. Άρα εγώ φταίω. Λοιπόν, δεν φταίς, ρε φίλε. Έκανες λάθος πρόγνωση. Και λοιπόν. Δεν με βοήθησε. Δεν με βοήθησε. Δες λίγο το παιχνίδι. Και δες πόσες τελικές κάνει ο Πας. Έκανε 8 τελικές. Σου είπα, από εδώ και πέρα τα μάτσα τα παίρνει ο κόσμος. Ρε καλέ μου άνθρωπο, έκανε 8 τελικές σε οργανωμένη άμυνα. Ρε, ό,τι θέλει έκανε. Δεν έχουμε το σούπερ υλικό. Μπράβο. Τώρα μιλάμε όμορφα. Τώρα μιλάμε όμορφα. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα, αλλά σημαίνει και πολλά. Θα σωθεί φέτος. Το προγνωστικό κοίτα μου. Θα σωθεί, ρε. Κοίτα, μην χτυπήσουμε και πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός. Θα σωθεί φέτος. Φίλε. Ρε, ποιος θα το πάρει το πρωτάθλημα, να πούμε. Πειραγμένο ουίσκι πίνεις. Άστο. Τι πειραγμένο. Πειραγμένο είναι. Πρωτάθλημα και μπάσκετ και μπάλα. Άλλο το μπάσκετ και άλλο το ποδόσφαιρο. Και τα δύο. Ναι. Άιντε, γεια. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Ναι, εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Λοιπόν, ήθελα να πω δύο-τρία πραγματάκια. Να πεις τέσσερα, ναι. Για τον κύριο Μακριανίτη, θέλω να του κάνω μια διόρθωση. Τον κύριο Μακριανίτη. Επομένως... Ποιο Μακριανίτη, ρε φίλο, κόκκινος είναι εδώ. Όχι, το πρωί είδα την εκπομπή, να του κάνω μια παρατήρηση. Είπε ότι
Δεν τρέπεται ο, πώς το λένε, ο κοντός και μορφωμένος άνθρωπος. Δεν είναι εδώ ο κύριος Μακριανίδης. Ξέρω, ξέρω. Απλώς το κάνω μια σαν παράπονο. Σαν, πώς να το πω. Ποιος το είπε αυτό, κύριε Μακριανίδη. Κύριε μου, δεν είναι εδώ. Θα τον πάρετε τηλέφωνο στην εκπομπή. Το ξέρω, δεν μπορώ να τον πάρω. Θα τα προσπαθήσετε αύριο το Σάββατο την Κυριακή. Έλα, φίλε, τώρα να σου πω εγώ τι γίνεται με τον Μακριανίδη και τον κάθε παοξί εδώ πέρα. Όχι, δεν είμαι. Περίμενε, ρε φίλε, σου πω το έργο. Ναι. Άμα κάνει ο Γκαρσία Φτισιά ή ο Λεονδιάδης, είναι ήρωες. Άμα φτύνει ο Κούγιας, είναι αλήτης. Αυτή είναι η ιστορία. Καληνύχτα, πάμε. Όταν φτύνει ο δικός μας είναι μάγκας. Όταν φτύνουν το δικό μας είναι αλήθεια ο άλλος. Πάμε. Ναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Αυτή είναι η αλήθεια. Έλα, πάμε. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Πώς? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, κάθε σελίδα. Πάνε κάπου να σε ακούμε, φίλε. Τώρα επί τόπου. Πάνε στο μπαλκόνι, πάνε, βγες από την τουαλέτα. Σήκω στο πόδι, σήκω στο χέρι. Εξάλλου κινητή τηλεφωνία είναι άθλια σε όλες τις. Πάμε, λέγε. Ακούτε τώρα. Πάμε, προσπαθούμε. Ωραία. Ακούω, ανοίγω το ραδιόφωνο και σε ακούω και λες πάλι για τον Βιερίνια. Που ο Βιερίνια παίρνει 9,5 εκατομμύριο και ο Βιερίνια. Και σέρνεται, ναι. Έχει τις ανάλογες απαιτήσεις. Έχω λοιπόν 1,5 εκατομμύριο. Εμένα με δώσει ο Ανδρώνης 10.000, θα έχει απαιτήσει άλλες από αυτές που έχει τώρα. Πάμε παρακάτω, λέγε. Και ο άλλος σου παίρνει 30 εκατομμύρια, ρε φίλε, γιατί δεν βάζει κάθε αγώνα γκολ. Ποιος είναι ο άλλος? Όλοι οι άλλοι που παίζουν. Ποιοι είναι όλοι οι άλλοι? Ποιοι? Τι μπαμπαμπα, ποιος, τι! Ρε φίλε, ο Ρέτσος πήγε, πήρε 22 εκατομμύρια και έφεγε στον άλλο αγώνα γκολ. Τι θα πει δηλαδή? Αυτός που είναι ο παδός της ομάδας του Ρέτσου θα τον κράξει. Στον αγώνα με τη Λάρισα, προχθές. Ναι. Ωραία. Το γκολ πώς μπήκε? Μπήκε από σέντρα του Βιερίνια. Να τον κάνουμε άγαλμα. Σε είπα εγώ να τον κάνουμε άγαλμα. Τον κάνουμε ένα άγαλμα. Έχει, ρε φίλε, σου λέει, εμένα δεν μ' αρέσει το πώς κράζει, αλλά σου λέει, για τα λεφτά που παίρνει πρέπει να υπάρχει και ανάλογη απέτηση. Πόσα παίρνει ο Πρίγιοβης, ρε. Κατάλαβες. Ο Πρίγιοβης πόσα παίρνει. Οπότε απαιτεί. Πόσα παίρνει ο Πρίγιοβης. 800. 800 για να βάζει γκολ με το κεφάλι μόνο και να κάθει σαν το άγαλμα. Πόσα παιχνίδια έχει παίξει ο Βιερίνια στην καινούργια του ομάδα? Τρίτο είναι. Τρίτο. Τρίτο παιχνίδι. Και όχι ολόκληρο. Στο τρίτο παιχνίδι, και όχι ολόκληρο, μπράβο. Στο τρίτο παιχνίδι λοιπόν έβγαλε σέντρα για γκολ. Ωραία. Έβγαλε σέντρα για γκολ. Τι έκανε? Αυτό που έπρεπε να κάνω Βιερίνια το κάνω πάλι. Φίλε, στο προηγούμενο παιχνίδι. Άκουνε. Περιμένετε λίγο. Περίμενε να σου πω. Περίμενε. Στο προηγούμενο παιχνίδι εντός έδρας με τον Μπαζιάννα, κάνει μια πολύ ωραία ενέργεια από δεξιά ο Βιερίνια και κάνει ένα σουτ το οποίο φεύγει ελάχιστα out. Μάλιστα. Αυτό αν το κάνει γκολ με τη Λάριζα και εδώ στη νίκη που το έχει να το κάνει. Αυτό και θέλουμε, κάνει, κύριε. Αυτό επόμενη γραμμή. Δικαιολογεί τα πάντα αυτό και εκθέτει το φαλακρό. Μπράβο. Αυτό θέλουμε, κύριε. Την ατομική ενέργεια. Και σένα δεν σου κάνει κακό. Ο Ολυμπιακός είχε 4 παίκτες που δεν είχαν ατομική ενέργεια και είχε ο Μπάγκο Κούτρης. Ο Κούτρης είχε από τον Μάριν, από τον Μπεν, από τον Καρσελά, τον Σεμπά. Ποιος έπαιζε δεκάρι? Εδώ τελείωσε το Μάρτιν Νικολάου. Ένας μέναν. Εδώ τελείωσε το στόπερ ο Νικολάου. Άλλο εγώ λέω. Ένας μέναν. Για ατομική ενέργεια. Ναι. Ένας μέναν. Και δεν έχει Ολυμπιακός ούτε από μέση απόσταση. Τελευταίος για το ημίωρο. Κανένας παίκτης του. Έλα. Έλα. Ναι. Ναι. Γρηγόρη. Έλα. Συγγνώμη, θέλω να μιλήσω κάτι τον Κώστα. Ποιος είναι αυτός? Γιατί συγγνώμη, ρε. Ναι. Κώστα. Μάλιστα. Παρόλο που με έχει στεναχωρέσει πάρα πολύ. Ναι. Άκουσα προηγουμένως να μιλάς για προστάτη, καρκίνο κλπ. Θέλω να σε ενημερώσω κάτι. Εσένα, Κώστα. Εγώ είμαι 86 ετών. Με ξέρεις ποιος είμαι? Ναι. Αυτό που με έλεγε για Χωβά κλπ. Κλπ. Θυμάσαι. Ο Αναστασιάδης που σε έλεγε. Τέλος. Εγώ γιατί να σε πω? Θέλω να σε ενημερώσω κάτι σχετικά για αυτό που είπες, παιδί μου. Ναι, ναι. Εδώ και 3-4 χρόνια εγώ έχω διαπιστώσει καρκίνο στον προστάτη. Mm-hmm. Έγινε βιοψία. Ωραία. Είχα 10.5 PSA. Ναι. PSA. PSA, ναι. Πώς το λένε, εντάξει. Το βγαλές. Πήγα στο Θεαγένειο. Ναι. Βρήκαν ότι ακριβώς εκεί πάει και μου δώσαν μία αγωγή, κάνω ανατρίμηνο μία ενέσα. Mm-hmm. Ορμονοθεραπεία κάνεις? Παίρνω, τι? Ορμονοθεραπεία κάνεις? Δεν ξέρω αν λέγεται ορμονοθεραπεία, μία τρίμηνο μία ενέσα βάζουν και το χάρος παίρνω το φυρμαγκόν παίρνεις. Το, το φυρμαγκόν παίρνεις? Λουτράκ. Λουτράκ, μάλιστα. Και κατέβηκε σήμερα το, πώς το λέγαμε, το PSA, PSA.
004. Εσύ καλύτερα. Φίλε μου, ο πατέρας μου πριν από 86 είμαι εγώ τώρα. Ο πατέρας μου είναι 80. Πέρα από τα υπόλοιπα προβλήματα που έχει, πέρσι διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη και μάλιστα είναι πολύ επικίνδυνος τότε, τον έχει αφαιρέσει κιόλας. Από 9,8 πήγε 0,10. Με ορμονοθεραπεία. Και τι θες να πεις με αυτό, ότι τι. Δεν ξέρω αν λέγεται ορμονοθεραπεία. Σου λέω με το. Ανατρίμηνο κάνει μία. Δεν λέω ότι αυτή είναι η κατάσταση. Με κάθε μήνα κάνει μία ένεση. Κάθε τρίμηνο. Κάθε μήνα. Δεν πήγαμε να βρούμε, δεν είχαμε ούτε την οικονομική άνεση, ούτε κάποιος να πει. Απλά υπάρχουν άνθρωποι και οργανισμοί, μιλώντας με τους γιατρούς, που ανταποκρίνονται και οργανισμοί που δεν ανταποκρίνονται. Αυτό που κυνηγάει και σκοτώνει τον καρκίνο, το χάπι λέγεται Λουτράκ, των 50 μιλιγκράμμ. Για σένα, Χιγέ, μην το λες έτσι ελαφρά την καρδιά, θέλει προσοχή. Μην δίνουμε φρούδες ελπίδες σε κόσμο που δεν πρέπει. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε. Ξέρεις ποιος είναι αυτός? Όχι. Ο οδηγός του Αρίωνα που τον έδιωξε ο Αναστασιάδης από τον ΠΑΟΚ γιατί ήταν ιεράχοβας. Ήτανε Γιαχοβάς. Ναι, πώς το λένε. Όχι ιεράχοβας. Ναι, εντάξει. Άκου τι είπε, το Γιαχοβά τον είπε ιεράχοβα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Παλικάρι, πιάσε το γύρο τον καλό. Στα Κάρβουνα. Και πού είσαι? Φέρε να δοκιμάσουμε για τα κοψίδια στο μαγκάλι. Μερακλού κι εσύ, σαν το δρόμο μας. Οδός Μερακλή, με την εγγύηση του ψηλοπολίου Στέλιος. Κλεάνθος 33 με Παπάφη γωνία, μπροστά στο τρίγωνο παρκάκι. Οδός Μερακλή, γιατί εμείς τα κάνουμε στη σούβλα με μεράκι. Delivery 2310-920-220. Οι καθημερινές δραστηριότητες και η φθορά του χρόνου επιβαρύνουν την υγεία οστών και αρθρώσεων και μειώνουν σημαντικά την ευκινησία και την κινητικότητα. Όμως η Xenecom έχει τη λύση. Terabon, πλούσιο σε αλουρονικό οξύ και με ένα μοναδικό συνδυασμό γλυκοζαμίνης, χοντροϊτίνης, MSM και κουρκουμά. Terabon, ο σύμμαχος των αρθρώσεών σας. Από τη Xenecom, επίσημος προμηθευτής της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ. Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, ο χρόνος είναι σχετικός. Σύμφωνα με το λαό, ο χρόνος είναι χρήμα. Σύμφωνα με εμάς, ο χρόνος είναι σύμμαχος. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Παραλαβές έως 10 το βράδυ. Παραδόσεις από 8 το πρωί. Ο συντομότερος δρόμος να μεταφέρεις ό,τι θέλεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εγγυημένη παράδοση Σάββατο. Επιστροφή αντικαταβολής την επόμενη μέρα με μετρητά. Χαμηλότερες τιμές σε φοιτητές. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Ο χρόνος με το μέρος σου. Στο ταυλαρίδης.gr και στο 2310-543-210. Πω, πω τι έχω πάθει ρε φιλαράκι. Έχω ένα ραντεβουδάκι ρε παιδί μου, καυτό και ψάχνω κανένα παντελονάζι, κανένα μπουκαμισάτσι, ξέρεις έτσι πάνικο να πούμε ωραίο. Αλλά καταλαβαίνεις τώρα, να με κόβει και λιγάκι. Καλά πλάκα με κάνεις. Έφυγες για Στεφάνς Extra Extra Large. Πα, και δεν μου λες, θα με χωράει κάτι εκεί ή τζάμπα θα πάω. Βρε αγόρι μου, εσύ είσαι κοκαλιάρες για αυτούς. Στεφάνς Extra Extra Large. Νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Πληροφορίες στο e-shop Στεφάνς Extra Extra Large.gr. Στεφάνς Extra Extra Large. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Διαθέσιμες τώρα οι νέες συλλογές φθινόπωρο χειμώνας. Συγγνώμη κύριε, ξέρετε πως πάω στα ΚΤΕΟ AutoSave? Φυσικά, αλλά το σημαντικότερο είναι πως θα γυρίσετε. Πως? Με ασφάλεια, μεγάλη ασφάλεια. Νιώστε κι εσείς την ασφάλεια που σας εγγυάται ο έλεγχος ΚΤΕΟ στην AutoSave. ΚΤΕΟ AutoSave. Μόλις 4 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δυτικά, δίπλα στο μηχανολογικό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-751-241. Τι θα γίνει ρε μωρό μου? 10 μαγαζιά για καφέ περάσαμε και δεν σταμάτησες πουθενά. Αν ήταν να πιω ό,τι να είναι καφέ, έπινα και στη μάνα σου. Αφού ξέρεις ότι μόνο στα Φορόλ βρίσκω το σωστό καφέ.
καταστήματα φορών. Με 29 σημεία, σίγουρα ένα είναι κοντά σας. Τώρα, 39 καταστήματα σας περιμένουν στο Ρεόκαστρο, Θεσσαλονίκη 72, στην Ηλιούπολη, Μακρυγιάννη 64 και στην πλατεία Αντιγονιδών, Καραολί και Δημητρίου των Κυπρίων 33. Καταστήματα φορών. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Να πας το αυτοκίνητο για σέρβις. Ναι, σωτηρία μου. Ποιος ξέρει πόσα θα πληρώσουμε πάλι. Ναι, σωτηρία μου. Να πληρώσεις και την ασφάλεια αυτοκινήτου. Ναι, σωτηρία μου. Άλλα λεφτά εκεί. Πληρώνουμε. Ναι, σωτηρία μου. Και έρχονται για τα τέλη κυκλοφορίας να μας αποτελειώσουν. Ναι, σωτηρία μου. Να πληρώσεις και την οδική βοήθεια. Ναι, σωτηρία μου. Άντε πάλι λεφτά και λεφτά και λεφτά. Πότε θα σταματήσουμε να πληρώνουμε. Ναι, δίκιο έχει, σωτηρία μου. Γιατί θα είχα άδικο. Ναι, όχι, σωτηρία μου. Η πραγματική σωτηρία για κάθε ιδιώτη βρίσκεται στην υπηρεσία Hertz Operating Lease. Απόκτησε τώρα το αυτοκίνητο της επιλογής σου και όλα τα αναλαμβάνει η Hertz. Μπες τώρα στο hertz.gr ή κάλεσε στο 2310-476-270 και βγες κερδισμένος με Hertz Operating Lease. Έλεος πια! Από χθες μέσα έξω! Μπουμ μπουμ! Τουλ πλάς, μαντέμ! Τα καλά εργαλεία κάνουν φασαρία! Tool Plus. Βιομηχανικά εργαλεία. Ηλεκτρικά, μπαταρίες, εργαλεία χειρός, εξαρτήματα, ανταλλακτικά, εργαλειοθήκες. Τα καλύτερα εργαλεία, οι καλύτερες μάρκες. Makita, DeWalt, Stanley. Tool Plus. Αγίου Νέστορος 30, Λαγκαδά με Αγίου Δημητρίου. Και toolplus.gr για να διαλέξεις με την ησυχία σου. Tool Plus. Γιατί τα καλά εργαλεία κάνουν φασαρία. Μεγάλος διαγωνισμός στο Μετρόπολης 95.5 σε συνεργασία με τη Volton. Δωρεάν ρεύμα για έναν ολόκληρο χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Για έναν ολόκληρο χρόνο. 45 κληρώσεις, δηλαδή 45 τυχεροί ακροατές θα έχουν δωρεάν ρεύμα για έναν ολόκληρο χρόνο. Μπες τώρα στο metrosport.gr ή στη σελίδα του Μετρόπολης στο Facebook. Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου στην ειδική φόρμα που θα βρεις, πάρε μέρος στις κληρώσεις και κέρδισε δωρεάν ρεύμα για ένα χρόνο. Καθημερινά, 3 τυχεροί νικητές για 3 συνεχόμενες εβδομάδες. Οι κληρώσεις αρχίζουν τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου, αλλά οι συμμετοχές μόλις ξεκίνησαν. Και μην ξεχνάς, και μόνο η συμμετοχή σου κερδίζει. Δώρο για όλους, ένας μήνας ηλεκτρικής ενέργειας. Powered by Volton. Ρεύμα εμπιστοσύνης. Μετρόπολης 95,5. Σε βάζει στο παιχνίδι. Χρώματα με την υψηλότερη καλλυπτικότητα είναι τα χρώματα Vitex. Υπάρχουν πάρα πολλά και μπορείτε να διαλέξετε ένα από τα 18 χρώματα της χρονιάς που μπορεί να ανανεώσει το σπίτι σας, τη διάθεσή σας και όλα αυτά μέσα από τη νέα βεντάλια Global της Vitex. Τα πάντα για το χρώμα και τη διακόσμηση στο νέο κατάστημα Κοσμάγουλου στον Εύωσμο. Η Θάκης 62 Μαντών Τρίτης με τηλέφωνο το 2310-303-173. Τα τρία εντάρια δικά σας, ένας περιμένει. Ο Τόμπερμαν έλεγε η Ιεράχωβα. Ξενερωμένοι οι παοξίδες δεν το πιστεύουν. Όχι, να βγει ο Αεξής που φώναζε. Ένας Αεξής βγήκε. Ή ένας Ολυμπιακός βγήκε. Ένας Παναθηναϊκός βγήκε. Ο οποίος ήπιε χαλασμένο ουίσκι και ονειρεύεται και πρωτάθλημα. Ναι. Πάμε. Ναι. Καμία γραμμή. Κατάλαβες. Βάλτε τον 88 αριστερό μπακ. Μπίσης Βαρέλη Καντουρί μαζί τρέξουμε ο Μακ να ανέβει, λέει. Άιντε παοκάρα. Όλοι έξω από το χώρο έχουν γνώμη. Αλλά ένας δεν πιστεύει, ρε παιδί μου, ότι μπορεί. Ένας. Παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας, κύριε Κώστα. Τι κάνετε. Υπομονή. Χθες πήγα, είδα τον Ηρακλή με την Αϊκάριτσα. Λοιπόν, Γρηγόρη, συγχαρητήρια στους 500 ηρωικούς οπαδούς. Μεταξύ αυτών και ένας γέρος από την Άουσα, ένας πάπους από την Άουσα. Ο γνωστός πάπους από την Άουσα. 85 ετών. Λοιπόν, δυστυχώς η ομάδα αυτή, από ό,τι μου είπαν, είναι 24 χρονών ο μεγαλύτερος θεματοφύλακας. Θα πάρουν και άλλους παίκτες μέχρι το τέλος του Οκτώβρη. Ξέρεις από πού θα πάρουν παίκτες. Από τον Κυλκυσιακό, δεξιά και αριστερά. Λέω, θα πάρουν και άλλους παίκτες. Και μιλάμε για μια ομάδα 2 ημερών. Ότι δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Δανεικούς από τον Κυλκυσιακό θα πάρουν. Επειδή θα πέσουν 7 ομάδες από τον Όμιλο. Στην εντεκάδα του Ηρακλή έπαιξε ένας Μούδιος ή Μουδιός. Είναι παίκτης που έδωσε ο Κυλκυσιακός. Λοιπόν, και θα δώσει έναν ακόμα. Εάν χρειαστεί και τρίτο ο Κυλκυσιακός. Ο Κυλκυσιακός δίνει παίκτες στον Ηρακλή. Παίρνει, δηλαδή του χαρίζει.
Ήταν πολύ καλό. Πρέπει να πούνε οι οπαδοί του Ηρακλή ευχαριστώ στον Κυλκυσιακό. Ναι. Εφτά ομάδες θα πέσουν από, τον όμιλο. Από το σύνολο πόσων ομάδων? Από το σύνολο 15 ομάδων. Αν δεν καταφέρουν να μείνουν. Δεν θα μείνουν. Είναι άξιο. Είναι πολύ δύσκολο γιατί εγώ και την Καρίτσα που κέρδισε. Θα πάνε για άλλο αφημί. Αυτό είναι το. Και την Καρίτσα. Δεν έχουν καμία τέτοια ενημέρωση. Εγώ έχω την ενημέρωση. Μόλις δούνε τα σκούρα 5 μάτς ένας βαθμός, τότε σε πληροφορώ ότι θα πάνε για άλλο αφημί. Και την Καρίτσα που κέρδισε 2-0 δεν την βλέπω να μπορεί να μείνει. Εδώ και ο Πιερικός που κέρδισε εκτός έδρας με ανατροπή 1-2 την Καρδία, δύσκολα θα μείνει και ο Πιερικός. Ναι. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά για την ΑΕΚ, εγώ μένω στη δήλωση του προπονητού που είπε ότι για σήμερα ντρέπομαι. Ποιος προπονητής? Του Χιμένεθ. Λοιπόν, ένα πράγμα δεν κατάλαβα εγώ. Εγώ το rotation το καταλαβαίνω. Rotation στον τερματοφύλακα δεν γίνεται. Για τον Τσιντώτα? Ναι. Δεν φταίει ο Τσιντώτα σε τίποτα. Σε ποιο γκολ ευθύνεται? Το χρεώνω το πρώτο γκολ. Στο Βινίσιους που έχουν αριστερό μπακ εκεί, σε αυτόν τον Βίσονα. Η ΑΕ. Ναι. Θέλει να πάρει πρωτάθλημα με το Βινίσιους αριστερό μπακ. Του φεύγει μπαλ, αλλά στο δεύτερο. Ο στόπερ που είναι στο rebound. Στο δεύτερο το γκολ μένει ακίνητος. Ναι. Ενώ φυσιολογικά. Πρέπει να φύγει από τη γωνία που έφυγε και να μην το πιάσει. Ήταν από κοντά δυνατό το σουτ, αλλά αυτός έμεινε άγαλμα στο δεύτερο. Στο δεύτερο έμεινε άγαλμα. Στο δεύτερο είναι τέτα τέτ. Ό,τι και να γίνει, μπορεί να πλασάρει στην κλειστή, την ανοιχτή γωνία. Δεν μπορεί να το δώσει ευθύνη. Λογικά θα πρέπει κύριε να Κώστα, πει... συγγνώμη. Είστε πολλά χρόνια και παρακολουθείτε πολύ. Λογικά... Όταν ο Μανιάς του 1.90... κάνει κούρσα και περνάει τους αμυντικούς αυτοματημένους. Θα πρέπει να βάλουμε τον τερματοφύλακα ή με τους αμυντικούς? Μα δεν υπήρχαν αμυντικοί, όλη η πλευρά ήταν άδεια. Όλη η πλευρά ήταν άδεια. Αλλά εγώ θα πω το εξής. Όταν μια ομάδα σε τρεις εβδομάδες κάνει 7 παιχνίδια, λογικό είναι και τις λείπουν και 5 βασικοί παίκτες, άλλοι λόγω τιμωριών και άλλοι λόγω τερματιών, επόμενο είναι να παρουσιάσει αυτήν την εικόνα. Τώρα, με μια εβδομάδα που θα έχουν ρεπό και δεδομένου ότι θα γυρίσουν παίκτες, γιατί ήδη ο Βράνιας συμπλήρωσε 4 κάρτες και πρέπει μέσα στους 3... Ο Βράνιας, συγγνώμη, τρώει πάρα πολύ εύκολα κάρτες. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει ο προπονητής σου να το επισημάνει. Σίγουρα. Δηλαδή... Αλλά Κωστή, αυτή η κάρτα που έφαγε τέλος πάντων ήταν λίγο τραβηγμένη. Επίσης να πω το εξής, ότι ο Αριτόπουλος δεν δίνει σε μπάτο Ολυμπιακού καθαρό πέναλτι. Ναι. Και στον... Και ο Γιαννούλης του Αστέρα Τρίπολης θα έπρεπε να έχει αποβληθεί. Εκτός που κάνει μπέναλτι στον Αραούχο. Ναι. Αν το προσέξατε. Ναι. Γιατί αυτό το κράτημα το παρατηταμένο μέσα στην περιοχή είναι μπέναλτι. Το είπε και ο Βασιλάκης. Τέλος πάντων το πρωτάθλημα θα είναι αμφίροπο και είναι πολύ νωρίς από τώρα να βγάζουμε πρωταθλητές. Ναι. Αυτή είναι η γνώμη μου. Επόμενη γραμμή. Γεια σας. Επόμενη γραμμή. Ναι. Έλα φίλε. Έλα. Έλα. Έλα παιδιά. Έλα φίλε. 20 χρόνια το έπαιρνε Ολυμπιακός από άτυπο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Δεν μας άρεσε. Τώρα όλοι χάουν όλους, πάλι δεν μας άρεσε. Ναι. Τελικά τι μας άρεσε? Όχι, εμάς μας αρέσει. Τους οπαδούς, ναι, δεν αρέσει. Α, τους οπαδούς δεν. Εμάς μας αρέσει. Σαν στη δουλειά σου αρέσει. Βέβαια. Και τη δουλειά σου. Βέβαια μ' αρέσει. Κανονικά όλοι. Μπορεί να μην υπάρχει ποιότητα μεγάλη, αλλά υπάρχει suspense. Και θα καταλήξουμε η ουρά
να πέσει ο Απόλλωνας, η πιο αδύνατη ομάδα, μαζί με τη Λάρισα ή την Κέρκυρα, δεν θα έχει σας πέσει εκεί πίσω και θα έχει σας πέσει για τον πέμπτο και για τον πρωταθλητή. Σωστός. Και κάτι ακόμα ρε παιδιά. Αυτή η υποκρισία για τον Θεοδωρίδη. Δηλαδή... Ναι ρε φίλε. Τι πράγμα είναι αυτό. Τι σάλια είναι αυτά. Εγώ το λέω και για τους δικούς μας. Για εγώ άγιμο, ωραία. Και για τους δικούς μου και για τους παοξίδες και για όλους. Δηλαδή, και για τη θύρα 7 ακόμα που τον βρίζανε χορό μερικοί. Και θα βγαίνουν και γάμους στα σάλια και συλληπιτήρα. Καλά η θύρα 7 είναι δικαίωμά της, είναι δικό της άνθρωπος. Εντάξει, τη οικογένεια και ωραία, τα λοιπά. Για όλους τους υπόλοιπους. Και βγαίνουν στα site όλα και κρίμα και δεν είναι σωστό. Και την προηγούμενη Κυριακή χορό τον βρίζαμε. Μη λες τίποτα, δεν χρειάζεται. Μη λέτε τίποτα, ναι, μην βγάζετε σάλια. Σωστό. Μη λες τίποτα, ρε. Σωστό, το σάλιο δεν χρειάζεται, ναι. Κατάλαβε. Πάμε, επόμενη γραμμή. Να, καλά, φίλε. Έλα, φίλε, ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Το ματιάξαμε τον άνθρωπο και τι καλά που στέκεται και τι λεβέντης είναι και 83 χρονών ο Σπαθόλουρο και τέτοια. Για κάποιον από εμάς, για όλους από εμάς, είτε είμαστε σπαθόλουρα είτε είμαστε σαβούρες, υπάρχει μια αιτία για να φύγουμε από τη ζωή. Καρκίνος θα είναι, ατύχημα θα είναι, ξέρω εγώ, επεισόδιο χημικό θα είναι. Θα υπάρχει ένας λόγος. Σε αυτό μπορεί να υπάρχει αυτός ο λόγος. Πάμε φίλε, ναι. Πριν που κάνεις την Ξάνθη και έπεσε η γραμμή. Θυμάσαι που σου είπα ότι τρυπηθήκαμε όπως τον Ιωνικό, αλλά αυτό που λέει. Γιατί εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Δεν το δέχεσαι. Είστε ανόητοι και χάσατε. Δεν είστε τρύποι. Λοιπόν, μπορώ να πω δύο λόγια. Ναι, να πεις δύο λόγια, αλλά πριν πεις δύο λόγια, εμείς ναι. Προβλέψαμε ότι δεν θα πάρετε αποτέλεσμα εκεί. Γιατί δύο αγωνιστικές, Ευρώπη και Ελλάδα, δώσατε την ψυχή σας, το πάθος σας, υπερεύει ο παίκτη σας τις δυνάμεις του και είναι λογικό να έρθει αυτή η εμφάνιση. Λογικότατο. Έπρεπε να κάνετε rotation με την Αυστρία. Αλλά από, πρόσεχε, από μια καλή εμφάνιση, από μια κακή εμφάνιση μέχρι το τρυπηθήκαμε. Άλλο τρυπηθήκαμε. Πολύ βαριά έκφραση. Ναι. Ωραία. Γρηγόρη, εσύ σαν Ηρακλής μπορείς να το λες ότι τρυπηθήκατε έτσι με αυτά που έχεις πέρασει στην ομάδα σου, έτσι σωστά. Δηλαδή, για ποιο θέμα. Άλλη, κάθε υπόθεση είναι διαφορετική. Για ποιο θέμα τρυπήθηκα. Εσύ σαν Ηρακλής, δεν έχεις νιώσει δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια τρυπήθηκες. Σε, σε κάποια θέματα μπορεί να το ισχυρίζει. Εγώ σαν να εξής με αυτό που έχει γίνει με την Εθνική, δεν μπορώ να το λέω. Ναι, αυτό το λες τρύπημα. Okay. Ωραία, με αυτό που έγινε με τον Ιωνικό. Εχθές δηλαδή δεν είναι ύποπτος ο Χιμένες με την 11η. Γιατί, δηλαδή, τι έπρεπε να κάνει. Τι έπρεπε να κάνει. Υπάρχει αλλαγή ποτέ τερματοφύλακα, σε rotation. Πες μου. Τι να σου πω. Όχι. Ούτε ένα, ούτε άλλο. Αλλά το μάτς δεν το έχασε από τον Τζιμπάκη. Δεν λέω ότι το έχασε ο Τσιτώντας. Υπάρχει παίκτη Βινίσιους. Ένα-ένα. Όταν υπάρχει παίκτη. Πριν το παιχνίδι με την Αύστρια βγαίνει. Ναι. Έκανα μια ερώτηση και στραβώσαν δύο-τρεις αεξίδες. Ναι. Ποιο θέλει λέω το παιχνίδι με την Αύστρια ή με την Τρίπολη. Ποιο παιχνίδι με την Αύστρια. Εμείς πρωτάθλημα θέλαμε. Αλλά εσύ λε το μεγάλο. Το μπάτζετ τη ΑΕΚ ποιο είναι. Δεν ξέρω, 10, 7. 7-10. Βινίσιους έχεις φίλε και κάτι μέτριους τους οποίους ο Χιμένες τους έκανε ομάδα. Έτσι είναι. Υπάρχει, δεν μου λες Ραπτόπουλε, δεξί εξτρέμ Μπακασέτας. Όχι. Τι έχει δει ο αυτός, ο άλλος που παίρνει χαρτάκι το σκύμπε. Τι βλέπει με τον Μπακασέτα και τον παίζει εκεί, για πες μου ρε Ραπτόπουλε. Προμήθεια, πού να ξέρω εγώ ρε φίλε. Έτσι, εγώ βλέπεις σήμερα εξής, αλλά μιλάω αντικειμενικά αυτή τη στιγμή. Εδώ ο Κυβρακίδης και ο Μπακάκης. Άκου εδώ τώρα. Ο Κυβρακίδης και ο Μπακάκης δεν είναι στην εθνική ομάδα και είναι ο Μανιάτης δεξιμπακ. Ναι, βέβαια. Να τα λέμε όλα έτσι. Ή κάτι τώρα Λυκογιάννηδες, κάτι τέτοιο. Γι' αυτό δεν την γουστάρω εγώ την εθνική διαχρονικά. Δεν έχει σημασία αυτό έτσι. Εντάξει. Αλλά από εκεί και πέρα εγώ νιώθω ένα εξής ότι πραγματικά ο μεγαλομέρδος, αυτός ο άνθρωπος που είναι διαχειριστής που δεν έχει βάλει φράγκος έτσι στην ομάδα. Ο Τζάμπας. Ναι, στο Τζάμπα θέλει να πάρει το πρωτάθλημα ΠΑΟΚ για δικούς του λόγους. Όπως πέρσι με αυτά που γίνανε με το κύπελο που βγήκε. Άκου εδώ τι βγήκε και είπε. Δεν πειράζει λέει που το πήρε το κύπελο ΠΑΟΚ. Γίνονται αυτά, Ραπτόπουλε. Γεια σου, φίλε. Ωραίος. Θέλει να πει ότι είναι τρίπιος ο Μελισσανίδης. Έτσι αισθάνεται. Εγώ δεν πιστεύω ότι. Να τα ακούει ο Μελισσανίδης και ο Χιμένεθ. Εγώ δεν τα υιοθετώ. Λέω ότι είναι κακή διαχείριση. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Ψηλώσαν τον πύχη. Καλησπέρα. Ναι. Συγγνώμη, φίλε. Ψηλώσαν τον πύχη λάθος. Δηλαδή σε μία μέρα. Οι παοξίδες το ξυλώσαν τον πύχη. Αυτό είναι κάτι άλλο. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, φίλε. Πήρα τηλέφωνο
Γιατί μόλις μπήκα σπίτι άκουσα τον φίλο, νομίζω, Γρηγόρης. Ναι. Να λέει ότι πήρε ένας Παναθηναϊκός και λέει θα πάρουμε πρωτάθλημα. Ναι. Δεν το άκουσα. Φίλε, από το μυαλό μου το έβγαλα. Όχι, ρωτάω. Ειλικρινά δεν το πιστεύω. Πήρε άνθρωπος και είπε Παναθηναϊκός, έλεγε ότι είναι εκεί με τέτοιο πράγμα. Ναι. Μάλιστα. Οκ. Πάμε παρακάτω. Δεν στέκει αυτό. Δεν υπάρχει μια στο εκατομμύριο. Αντί να κοιτάνε τα χάλια που ο άλλος έχει βγάλει ένα κάρο λεφτά στην πλάτη μας και το παίζει ότι θέλει να σώσει και την Ελλάδα με το κανάλι του, δεν βλέπουν τι έκανε στην ομάδα. Πάμε παρακάτω. Ερώτηση. Είχατε κάνει μια κουβέντα την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Σου έβαζε χέρι ο Ραπτόπουλος εσέναν για τις δημοκρατικές διαδικασίες συνελεύσεων στον Ηρακλή. Σωστά. Ναι, 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 ναι. Πολύ ωραία. Σε μια τέτοια κατάσταση είναι και ο Παναθηναϊκός, έτσι δεν είναι? Ναι. Ναι. Σωστά ή λάθος? Σωστά. Πολύ ωραία. Ήθελα να ρωτήσω τον Ραπτόπουλο. Πώς βλέπεις κάτι τύπους, παλέμαχους, οι οποίοι από μπάλα ξέρουν, από αποδιοίκηση δεν ξέρουν που τους πάνε τα τέσσερα, ούτε την τσέπη δεν ξέρουν να διοικήσουν, να πάνε να σώσουν τον Παναθηναϊκό, και τι διαδικασίες έχουν ακολουθήσει όλοι αυτοί κατά την εκτίμησή σου, Ραπτόπουλε, να βγουν αυτοί μπροστά και να μαζέψουν τα χρήματα του λαού? Ερωτώ και περιμένω απάντηση. Το πρόβλημα είναι ότι ο λαός δεν εμπιστεύεται πλέον. Σωστό. Μα και γι' αυτό δεν μαζεύονται λεφτά. Βέβαια. Σωστά. Για να μαζέψει λεφτά, δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένα πρόσωπο. Πρέπει να είναι ένα υπεράνω υποψία. Κάθε υποψία. Δηλαδή να πεις ότι σε αυτόν δίνω λεφτά. Δηλαδή έλεγε ο Ραπτόπουλος και περιμένω να το κάνει. Πήγε ο Κατσαμπής γενικός αρχηγός στον Ηρακλή. Περιμένω να δώσει τα 500 ευρώ που είπε. Σε ποιον θα δώσει? Στο Κατσαμπή. Δεν το ξέρω τον άνθρωπο να το κρίνω. Πού θα τα δώσει ο Κατσαμπής? Θα τα βάλει στην ομάδα. Τι θα κάνει, στην τσέπη θα τα βάλει. Περιμένω να τα δώσει. Εσύ θα τα δώσει. Τότε στεναχώρησα. Στον Παναθηναϊκό ποιο είναι αυτό? Είναι ο Γιαννακόπουλος ή όχι? Φίλε, αν ο Γιαννακόπουλος δεν κάνει διαχείριση των χρημάτων του κόσμου και τα βάλει στην τσέπη, είναι να τρελαθούμε τελείως. Συγγνώμη, τι να. Αν και ο Γιαννακόπουλος δεν κάνει διαχείριση των χρημάτων του κόσμου και εφόσον πάρει από τον κόσμο χρήματα, εντάξει, και τα βάλει και τα κάνει αμάκα, είναι να το σκεφτεί. Ό,τι έκανε και ο Αλαφούζος με την Παναθηναϊκή Συμμαχία, τότε τελειώσαμε. Δεν υπάρχει σωτηρία. Σωστά. Δεν υπάρχει σωτηρία, ναι, απλά. Όχι, υπάρχει σωτηρία. Είναι να κάνεις εμπόριο, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Κουραμπιέδες να φέρνεις και ζάχαρη άχνη. Αυτή είναι άλλη ιστορία. Αλλά υπάρχει λογική που λέει ο πολύς ο κόσμος ότι δεν βάζω λεφτά γιατί δεν εμπιστεύομαι κανένα Βασιλάκη, Κωνσταντίνου και λοιπούς και λοιπούς. Ναι ή όχι? Ναι, ισχύει αυτό που λες. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Παοξής. Διορθώνεται αυτό, μη στεναχωριέσαι. Ναι. Πώς. Διορθώνεται αυτό, μη στεναχωριέσαι. Λοιπόν, εάν διαθήκαμε να βγάλουμε άποψη για τον Ολυμπιακό ότι είναι ίσως ο χειρότερος Ολυμπιακός, διαφωνώ. Έχουμε το χειρότερο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Σε τι θέμα θέλετε να σας πω ότι είναι χειρότερος ο ΠΑΟΚ? Φίλε, τη προπονητή. Γνώμη σου, λες. Είναι, ή έχουμε φέρει το Μουρίνιο της Ελλάδος αυτή τη στιγμή. Αυτό τον προπονητή έχουμε. Ο πιο ανθυγιεινός προπονητής του ελληνικού πρωταθλήματος. Το παιχνίδι δεν το είδα ευτυχώς. Ναι, αλλά κάνεις κριτική για έναν άνθρωπο χωρίς να δεις το κοουτσάρισμα που έκανε. Έχω δει τα προηγούμενα παιχνίδια. Εντάξει. Δηλαδή, δεν είδα ένα παιχνίδι. Όχι, δεν σε μαλώνω, ρε φίλε. Βγαίνεις και λες. Ναι, κατάλαβα. Βγαίνεις σήμερα και συζητάμε. Βγαίνεις και λες ότι ο Λουτσέσκου είναι ανεπαρκής για τον ΠΑΟΚ. Ανεπαρκής δεν είπα. Ανθυγιεινός είπα. Ναι, αυτό είναι χειρότερο που λες. Εφού είναι, τι να κάνω. Ναι, ρε φίλε. Τα μούτρα του δεν σ' αρέσουν. Το πώς διαχειρίζεται την ομάδα. Το ότι σκέφτεσαι ότι δεν το έχει. Το ότι έχει περάσει ένας μήνας και δεν έχω δει αυτό που πρέπει να δω από αυτή την ομάδα. Που υποτίθεται έχει ποιότητα. Αυτό που πρέπει είναι. Να παίρνει τα παιχνίδια. Για μένα. Μάλιστα. Για μένα. Το προπονητή, φίλε, τον κάνουν οι παίκτες και οι παίκτες τον προπονητή. Να το γνωρίζεις αυτό, Άρα κάτι δεν κάνει ο προπονητής. Ίσως. Δεν σου λέω ότι. Όχι ίσως. Εγώ θέλω να δω μια ομάδα δουλεμένη από τον προπονητή, όπως είδα πέρσι από τον Ίδιτς και μ' άρεσε αυτό. Θέλω να δω μια ομάδα που να μπαίνει μέσα και όχι με το βάρος της φανέλας, να παίζει όπως έπαιζε με το Σάντος, που για μένα ήταν ομάδα του προπονητή. Για να βγάλει αυτή την άμυνα θέλει δουλειά, όπως έβγαζε με το Σάντος. Θέλω να δω ομάδα τύπου Μπόλωνη, που ήταν πολύ καλή. Δεν έπαιξε το τρελό ποδόσφαιρο, απλά έπαιζε αυτό που έπρεπε, όσο χρειαζόταν. Αυτή την ομάδα θέλω να δω. Δεν μου το βγάζει αυτό.
Πρέπει κάποιος εκεί μέσα να αναλάβει τις ευθύνες. Είτε θα λέγονται παίχτες, θα λέγονται, είτε θα λέγονται προπονητές, βοηθής προπονητή, διοίκηση, οπαδοί. Πρέπει κάποιοι να αναλάβουν τις ευθύνες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία στην ομάδα να πάρει το πρωτάθλημα, να κυνηγήσει για το πρωτάθλημα. Γιατί στραβοπάτησαν και οι δύο. Δεν θα πω ότι δίνεται μια δεύτερη. Μοιάζει να είναι η πιο μεγάλη ευκαιρία σου. Εγώ θα πω ότι δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία. Διότι στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό, να το πω έτσι. Σωστά. Στο τέλος πρέπει να κάνουμε τη σούμα. Και δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία στον ΠΑΟΚ να δείξει ότι μπορεί να διεκδικήσει μέχρι το τέλος το πρωτάθλημα. Εάν δεν το καταφέρει και φέτος, τι να πω. Τι να πω. Να είσαι καλά. Γεια σας, καλό απόγευμα. Παρακαλώ. Ναι, εγώ μιλάω. Εσύ ναι, είσαι ο τελευταίος. Ναι. Καλησπέρα. Παίρνω δεύτερη φορά στην εκπομπή σας, παιδιά. Είμαι φίλος της ΑΕΚ και θεώρησα σωστό να πάρω σήμερα που δεν είναι μια καλή μέρα. Μετά από γκέλα και όχι μετά από μετά από γκέλα, βεβαίως. Όχι τον... καβάλα στο άλογο. Ναι, βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Άκουσα τον κύριο Κόκκινο και είπα, λοιπόν, θέλω όχι, να δεν σας, δε σας προκαλώ. Όχι, δε όχι, με την καλή έννοια, για όνομα Θεού. Σας εκτιμώ ιδιαίτερα και, παιδιά, θέλω να επισημάνω κάτι το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό. Εγώ ως φίλος της ΑΕΚ άκουγα παλιά το κρατικό ραδιόφωνο, έτσι. Κάποια στιγμή όταν έπεσε το μαύρο και άρχισα να σας ακούω. Έχετε καταφέρει κάτι που ξαναλέω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι σας ακούνε οπαδοί όλων των ομάδων. Ναι, αυτό είναι δικό μου θέμα. Και του Κόκκινου κατά δεύτερο λόγο. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Δικό μας θέμα είναι, δεν του ραδιοφώνου. Το αποκλείω ναι, εγώ για σας δύο μιλάω. Εγώ, δεν μ' αρέσει να λέω εγώ, αλλά σε αυτό το κομμάτι ναι. Η φιλοσοφία ήταν δική μου και μαζί με τον Κόκκινο είπαμε ναι. Ότι. Εν πάση περιπτώσει, μπράβο. Να περάσουμε το μπράβο σας που το έχετε κομμάτι, καταφέρει. Να δούμε, ναι. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Εγώ αισθάνομαι πολύ αισιόδοξα για αυτά που συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο κατά μία έννοια. Αν το συγκρίνει κανείς με τη μαύρη 15ετία, όπου μία συγκεκριμένη ομάδα έπαιζε δεν έπαιζε μπάλα, έδινε δεν έδινε λεφτά, κέρδιζε πάντα τους αγώνες. Θα σας θυμίσω τις εποχές που η ΑΕΚ είχε πραγματικά την καλύτερη ομάδα, έπαιρνε τα πρωταθλήματα σερί και ήμουν πολύ περήφανος τότε για την ομάδα. Έπαιζε και μπαλάρα τότε. Έπαιζε και μπαλάρα και προσέξτε όμως κάτι. Γιατί πίσω από αυτό κρύβονται κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού. Τη χρονιά που έπαιξε την καλύτερη μπαλάρα, που είχε την καλύτερη ομάδα, έχασε το πρωτάθλημα την τελευταία αγωνιστική από τον Παναθηναϊκό. Αυτό τι σημαίνει, παιδιά, συγγνώμη λίγο. Ναι, αυτό σημαίνει ότι όταν. Ότι ρε παιδιά, δεν κερδίζει πάντα όποιος παίζει το καλύτερο και το μπράβο, καλύτερο. Μπράβο, ρε φίλε, μου αρέσεις. Δεν μπορείς να κρύβεσαι πίσω από το έχω κάνει λεφτά και επενδύσεις. Έτσι. Και εκείνες τις εποχές που λέτε, η ΑΕΚ πήγαινε στην Ξάνθη και έτρωγε τριάρες. Δεν έπαιζε μπάλα και ήταν με τα αυτιά κάτω. Ήταν 15 βαθμούς μπροστά. Έκανε κοιλιά. Συγγνώμη. Και όταν έκανε κοιλιά, παιδιά, έχανε τους αγώνες. Συγγνώμη. Οι Ξανθιώτες τότε φωνάζανε ότι έχεις γίνει παραμάγαζο της ΑΕΚ, τον πρόεδρο τους. Δεν ξέρω. Εγώ θυμάμαι πάντως κάτι ξυγυρισμένες τριάρες και τεσσάρες. Γιατί αν θυμάσαι, οι καλύτεροι παίκτες πήγαιναν πρώτα ΑΕΚ και μετά κατά δεύτερο λόγο. Πάντως στην ουσία θέλω να μείνω. Ναι. Μπορεί να πήρε και 2-3 φαλτσοσφυρίγματα γιατί εγώ δεν αισθάνομαι καθόλου καλά. Δηλαδή αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα που πήραμε εκείνο το πέναλτι ένα μέτρο έξω από την περιοχή και ελπίζω ειλικρινά να είναι ανθρώπινο λάθος. Λοιπόν, επίσης καλό είναι αυτά τα φαλτσοσφυρίγματα να μην υπάρχουν γιατί και οι μικρότερες ομάδες. Κρίμα είναι, εν πάση περιπτώσει. Έχουν δικαίωμα στο όνειρο. Έχουν, βεβαίως, βεβαίως. Ας είναι ένα πρωτάθλημα έτσι. Δηλαδή αυτό που λέμε τώρα με τον Κωστή ότι αποκλείεται να πάρει ο Πανιόνιος το πρωτάθλημα. Μπορούμε να γίνουμε ρόμπες ξεκούμποτες. Λοιπόν, να πω κάτι τελευταίο. Θα είναι ό,τι πιο υγιές γίνεται. Να πω κάτι τελευταίο. Και να πω κάτι στους φίλους του ΠΑΟΚ, γιατί συμπαθώ τον ΠΑΟΚ την εποχή που η ομάδα μου είχε πέσει στην Τρίτη Εθνική. Παρακολουθούσα τον ΠΑΟΚ που είχε μια πολύ ωραία ομάδα. Λοιπόν, λίγη υπομονή, ρε παιδιά. Θυμάμαι και πολύ γκρίνια. Πολύ γκρίνια οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Ας κάνουν λίγη υπομονή. Τέλος, δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, δύο πράγματα. Με στέλνει ο Δάκης από Καβάλα, ο οποίος είναι βέβαια στο. Στην ποια χώρα, στην Νορβηγία, ναι. Ότι ήταν 99 χρονών ο τύπος και ήταν η έκτη μεταμόσχευση. Και τον οποίο έχω ακούσει πολλές για το Ροκφέλλερ, λέει. Ακόμα και να το πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα, που θα είναι τραγωδία βέβαια, υπάρχει ένα κέρδος. Έφυγε αυτή η ψυχολογία του Νταΐ, ότι ό,τι και να γίνει, εγώ θα το πάρω. Και ότι υπάρχει το suspense. Για την ώρα. Υπάρχει μια διαιτησία η οποία είναι ακόμα, ναι. Ότι υπάρχουν ομάδες οι οποίες δεν κάθονται να χάσουν. Υπάρχουν δανεικοί. Από τον Ολυμπιακό Ρισβάνη που παίζουν και παίζουν καλά. Έχει πλάκα ναι. Να ακούς την πέσα στον Αρετόπουλο
Ναι. Που σωστά δεν έδωσε, δεν έδωσε ένα πέναλτι, ναι. Εκείνο το βίο τζατζάρισμα. Δηλαδή ήταν περισσότερο από τα τζατζάρισμα. Ήταν πέναλτι. Και λοιπόν, γιατί να μην θεωρήσω, ρε Μπάγκερ, ότι ο Αρετόπουλος έχει ανθρώπινο λάθος. Όχι. Ο Αρετόπουλος... Γιατί δεν πρέπει να θεωρήσει. Όχι. Ο Αρετόπουλος ψάχνει τον ταβατζή του, αλλά ακόμα δεν τον βρήκε. Δεν διαφωνώ. Αυτό κάνω. Εγώ λέω ότι χρησιμοποιούν αυτή τόσα χρόνια. Ναι. Γιατί να μην πιστέψουν την ανθρώπινο λάθος. Ναι, εγώ όμως που δεν είμαι. Τόσα χρόνια μιλούσαν για ανθρώπινο λάθος. Δεν... Τώρα δεν υπάρχει ανθρώπινο λάθος. Ούτε με το Θεό, ούτε με το διάβολο λέω γιατί ο Αρετόπουλος να μην ψάχνει αυτή τον ταβατζή του. Αυτό θα φανεί. Ποδοσφαιρικά. Θα φανεί. Ναι. Θα φανεί εντός έχουμε, όλων... έχουμε δρόμο. Δρόμο έχουμε και για τη συνέχεια του προγράμματος. Καθώς να σου πω ότι αύριο θα είμαστε χωριά. Εσύ θα κάνεις μία, τρεις και εγώ τρεις, πέντε θες. Πώς θέλεις.